Η μη υλοποίηση δράσης για τη διάθεση εγχώριων αγροτικών προϊόντων. Έχετε διαβάσει την εισήγηση. Ερωτήσεις. Ο κύριος Πολυχρονιάδης. Διάβασα στην εισήγηση την οποία εδώ φέρνετε ως Δημοτική Αρχή που μας λέτε για τη διάθεση προϊόντων και λοιπά που έχει επί πολλές φορές για περάστε μέσα, κύριε συνάδελφοι. Η Δημοτική Αρχή εδώ ότι για λόγους ασφαλείας η δράση θα διεξάγεται υπό την επίβλεψη της αστυνομίας. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι ασφαλείας που επιβάλλουν την επίβλεψη της αστυνομίας στη διάθεση αγροτικών προϊόντων? Στις λαϊκές, ας πούμε, που πάει και ψωνίζει ο κόσμος, υπάρχει επίβλεψη της αστυνομίας? Ή, όχι, δεν υπάρχει, γιατί εγώ πάω στη λαϊκή, εσύ πας. Εγώ πάω, εσύ πας. Λοιπόν, υπάρχει εδώ και υπάρχει το λέω γιατί εντάξει, τώρα απαντήστε μας αυτό τώρα, και θα τοποθετηθούμε. Κύριε συναδελφοί, σας παρακαλώ λίγο. Κύριε Ζαπατιώτη, θέλετε ερώτηση? Έλατε. Όλοι αυτοί, κύριε Πρόεδρε, μάλλον τοποθέτηση θα κάνω, κύριε Πρόεδρε. Μετά τοποθέτηση. Εντάξει. Μια και πήρα το λόγο, δύο κουβέντες θα πω. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, έχουμε μία τους αλληλέγγυους δρόμους. Έχουμε τη διάθεση αγροτικών προϊόντων κλπ. Εγώ δεν θα είμαι αρνητικός, γιατί είναι ειδικές συνθήκες και ειδική κατάσταση. Και... Κύριε συνάδελφοι, μπορείτε να περάσετε μέσα? Σας παρακαλώ. Θέλω να επισημάνω όμως δύο-τρία πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς... Για ερωτήσεις μιλάμε τώρα. Εντάξει. Το μα θέλετε τοποθέτηση μετά. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος που να απαντήσει για τις ερωτήσεις? Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Η ερώτηση είναι αν, για ποιο λόγο η αστυνομία είναι ως προϋπόθεση για την διεξαγωγή της... Σας παρακαλώ τώρα. Δεν είναι προϋπόθεση η αστυνομία. Η αστυνομία ενημερώνεται πάντοτε για τέτοιες δράσεις, γιατί έχει τη μερίμνα για το θέμα της ταχείας κυκλοφορίας του δρόμου, που είναι μπροστά από εκεί που γίνεται η διαδικασία της διάθεσης των γεωργικών προϊόντων. Έτσι, δεν είναι προϋπόθεση. Απλά η αστυνομία, όπως σε μια σειρά από δράσεις που γίνονται, είναι εκεί για το θέμα της οδικής ασφάλειας. Δεν είναι για κάτι άλλο. Δεν ξέρω πώς ερμηνεύτηκε αυτό το πράγμα. Έχετε ερώτηση, κύριε Αγγέλου, εσείς? Όχι. Υπάρχουν τοποθετήσεις? Ερώτηση. Ελάτε, κύριε Ζαμπατιώτη. Ελάτε. Έλεγα, κύριε Πρόεδρε, ότι μία αλληλέγγυη δρόμη, μία διάθεση αγροτικών προϊόντων. Εγώ δεν θα είμαι αντίθετος, αλλά ήθελα να θέσω έτσι μερικούς προβληματισμούς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν γίνεται έλεγχος στα προϊόντα τα οποία έρχονται, εάν υπάρχει πιστοποίηση και ποιοτικός έλεγχος, εάν αυτή η παραγωγή είναι όντως παραγωγή αυτή η οποία έρχονται, εάν οι τιμές τους είναι τέτοιες που πραγματικά δεν εκμεταλλεύονται αυτούς που νομίζουν ότι είναι τιμές παραγωγού. Εάν δημιουργείται αθέμετος ανταγωνισμός με τα καταστήματα της πόλης. Και ένα τελευταίο θέμα, κύριε Πρόεδρε, γιατί άρχισαν και υπάρχουν αντιδράσεις και από επαγγελματίες και καταστηματάρχες. Εάν αυτοί οι καλοί άνθρωποι, καλή παραγωγή που έρχονται σε αυτές τις δράσεις, γιατί δεν πηγαίνουν? Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Γιατί δεν πηγαίνουν, αφού είναι παραγωγή και στις λαϊκές, έχουν δικαίωμα από τον νόμο να διαθέτουν κάθε εβδομάδα τα προϊόντα τους φθηνά? Μήπως, κύριε Πρόεδρε, έρχονται να κάνουν μία αρπαχτή και να φύγουν? Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση που έκανε ο κύριος Πολυχρονιάδης, επειδή είμαι επαγγελματίες, όλες οι αγορές, κύριοι συνάδελφοι, ελέγχονται και αγορονομικώς και από την αστυνομία. Δεν υπάρχει δηλαδή προϊόν να διατίθεται, λοιπόν, και να μην ελέγχεται. Έκλεισε το θέμα. Σε ψηφοφορία, κύριε συνάδελφοι. Λοιπόν, εντάξει. Ελάτε, κύριε Δημαρχέ, για να κλείσουμε. Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι, είναι ενοχλητικό, δεν το καταλαβαίνετε? Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν, πρέπει να ξέρετε ότι η προσπάθεια που γίνεται με τα προϊόντα δεν γίνεται μέσα από μια διαδικασία ενάντια, και εσείς το ξέρετε ως έμπορος του κέντρου. Όχι, επειδή το ξέρετε το λέω. Βεβαίως. Λέω λοιπόν. Μεγάλη ανησυχία, κύριε. Καθίστε με το μπλουζάκι.
Σε ματιάσαμε σήμερα. Εντάξει, ας το χαλάρω. Λοιπόν, εμείς λοιπόν θα έλεγα ότι έχουμε ρωτήσει καταρχήν τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης μας μέσα από μια συζήτηση αφενός εξυπηρέτησης των πολιτών μας χωρίς μεσάζοντες, αλλά και συγχρόνως, εμείς σαν Δήμος θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθε μέρα εμπόριο. Να έχουμε δηλαδή εμπόριο, αλλά τι θα γινότανε? Θα γινόταν το κλείσιμο του στεγαζόμενου εμπόριου. Ξαφνικά λοιπόν, εδώ θα κλείνανε τα καταστήματα, θα απολύανε όποιο προσωπικό και παιδιά μας ενδεχομένως, θα ερήμωνε το κέντρο, θα μέναν ξενίκια στα τα μαγαζιά. Άρα λοιπόν οι μαρουσιώτες με έναν αντίστοφο τρόπο θα διελύαμε τον εμπορικό κόσμο. Τι είπαμε λοιπόν? Ότι κάθε δίμηνο μέσα από τη συνεννόηση του Εμπορικού Συλλόγου αντέχει αφενός μεν ο εμπορικός κόσμος, αλλά και η δυνατότητα του να πάρει κανείς προϊόντα, τα βασικά τουλάχιστον, σε φτηνή τιμή, καλής ποιότητος, και να τα έχει στις αποθήκες ή στις προθήκες ή οπουδήποτε αλλού. Να μην στερήσουμε όμως την καθημερινότητα του στεγαζόμενου εμπορίου. Αυτή λοιπόν η συνεννόηση έχει γίνει με τον εμπορικό κόσμο. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή αυτό το οποίο πολύ σωστά ο κύριος Ζαμπατιώτης ως έμπορος της πόλης τροφίμων ξέρει, πρέπει να δούμε εάν συμβεί ένα τυχαίο γεγονός. Δηλαδή, να αγοράσει κανείς προϊόντα. Τι γίνεται εδώ με τις γυναίκες? Να μην είναι καλής ποιότητας, αυτό θα είναι ίσως το ελαφρότερο, ή και να συμβεί και κάτι άλλο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει αφενός μεν να ξέρουμε πού γίνεται αυτό το εμπόριο, να ξέρουμε σε ποια περιουσία απλώνεται αυτό το εμπόριο με μια απόφαση, και να ενημερώνεται και η αστυνομία, διότι όταν προκαλείς, ας πούμε, εμείς την τελευταία φορά, σύμφωνα με αυτά που μου είπε ένας συνεργάτης μου, πήγανε πάνω από 5.500-6.000 άτομα. Την τελευταία φορά πήγαν πάνω από 5.500-6.000 άτομα, και αυτό έγινε σταδιακά. Δεν πήγαν ξαφνικά την πρώτη φορά, είναι η 8η δράση. Είδαν την ποιότητα, την αξιολογήσανε, είδανε το χρήμα, το αξιολογήσαν, και το ένα στόμα με το άλλο πηγαίνει εκεί. Ναι, αλλά σε συγκεκριμένο χώρο πηγαίνουν πολλά αυτοκίνητα, πηγαίνει συνάθρηση κόσμου. Χρειάζεται να το ξέρει η αστυνομία με την έννοια της κυκλοφοριακής ρύθμισης ή οποιοδήποτε άλλου ατυχήματος ομιγέννητο μπορεί να συμβεί. Άρα αυτή η τάξη και το νοικοκύρεμα θα πρέπει να γίνεται. Γι' αυτό όταν, και επ' ευκαιρίας το λέω κύριε Πρόεδρε, είπαμε σε κάποιους συμπολίτες μας, εγώ δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, οι οποίοι λέγαμε είστε σύλλογος, είστε, ξέρω εγώ, σωματείο, λέει είμαστε κίνημα, ξέρω, είμαστε αυτοί που είμαστε. Λοιπόν, είπαμε, εάν συμβεί κάτι, πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Εμείς είμαστε ο Δήμος, στους οποίους απευθυνθούμε σε συγκεκριμένους εμπόρους. Παρακαλώ πολύ. Έχουμε κάποιες αποφάσεις, ξέρουμε σε ποιο χώρο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τον καταναλωτή, με τη διατροφή του και την οικονομία του. Δεν είναι πλάκα. Υπό αυτή την έννοια, εμείς, και το εννοώ αυτό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Αλλά όταν ρυθμίζεται η αγορά του στεγαζόμενου εμπορίου σε συνεννόηση με τον Εμπορικό Σύλλογο, και επαναλαμβάνω, εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ανοιχτή αγορά όλη μέρα, να είναι ανοιχτή αγορά όλη μέρα. Θέλουμε και μια φορά τη βδομάδα, καμιά φορά τη βδομάδα. Αυτό σας λέω. Στη Σταμάτα δεν έχει όμως, κύριε Σαγρή, αυτό τον εμπορικό κόσμο και την πυκνότητα των εμπόρων και των κατοίκων.
Γι' αυτό το λέω. Άρα λοιπόν θα πυροβολούσαμε, κύριε Σαγρή, τα πόδια μας κατ' ουσίαν. Θα κάναμε λοιπόν μια ανοιχτή αγορά που θα ερχόντουσαν από την Πίνδο, από την Κρήτη και από οπουδήποτε αλλού και θα κλείναμε τους εμπόρους της ίδιας της πόλης μας. Εμείς λοιπόν είπαμε, συμφωνούμε τουλάχιστον κάθε 2 μήνες. Λέει συμφωνούμε κάθε 2 μήνες. Εάν λοιπόν μέσα εκεί εμπλακούν, εφόσον ο Δήμος το έχει αναλάβει, μπορούσε να ήταν ένας Δήμος ο οποίος να μην ασχολιόταν, να ήταν αδιάφορος, βεβαίως τότε ενδεχομένως με σχετικές διαδικασίες να μπορούσαν να παρισφύσουν κι άλλοι. Αυτός ήταν ο λόγος, εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο. Εάν λοιπόν έρθουνε 3 κινήματα, άλλα 5 κινήματα, αυτό το οποίο θα κάνουμε ατάκτο συρριμμένα είναι τελικά κακό στον εμπορικό κόσμο, κακό στους υπαλλήλους που δουλεύουν, κακό στις περιουσίες του Μαρουσιού. Ωραία. Σε ψηφοφορία. Ομόφωνα. 1 λεπτό. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ που είμαστε ψηφοφορία. Είμαστε ψηφοφορία. Ποιος είναι αρνητικός? Παρόν δηλώνει. Και εσείς κύριε Γιαννακάκο. Παρόν δηλώνει ο κύριος Γιαννακάκος, ο κύριος Μπουντούρογλου, ο κύριος Φωτόπουλος, η κυρία Κατή και εσείς κύριε Πολυχρονιάδη, παρόν. Παρόν. Πάμε στο 17ο θέμα. Έγκριση μη τεχνικής έκθεσης εργασιών στην πλατεία Αγίας Λαύρας, ιστορικού κέντρου Αμαρουσίου, περίοδος 2013-2018. Είτε έχει διαβάσει την εισήγηση. Είναι εδώ... Είναι η κυρία Μπαϊρακτάρη, να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Μπαϊρακτάρη, που παρά ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε, συγγνώμη που λέω, είναι και προσωπικό δεδομένο, αλλά στο μάτι της, έτσι, ένα ατύχημα, ήρθε εδώ, παρά ότι μπορούσε να έχει και άδεια και το πρωί. Ευχαριστούμε, κυρία Μπαϊρακτάρη. Ήρθε αργότερα, κύριε Σαγκή. Ένα λεπτό. Κυρία Μπαϊρακτάρη, αν έχετε την καλοσύνη να κάνετε μία μικρή εισήγηση, για να... αποσαφινιστούν κάποια θέματα που ενδεχομένως... Είναι και ο αντιδήμαρχος, αν χρειαστεί. Βεβαίως. Πάντως, εμείς θα ήμασταν σύμφωνοι να προταθεί το θέμα, πώς? Της κυρία Μπαραϊτάρη. Ναι, λέω... μην παίρνετε το μικρόφωνο μόνοι σας τώρα. Όχι, δεν το παίρνω, εντάξει, λέω. Πώς το πήρατε? Είναι ο αντιπρόεδρος, πρόεδρε. Αντιπρόεδρος είναι, ναι, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι αντιπρόεδρος. Οι γιατροί πρέπει να είναι μακριά από εμάς. Πρέπει να είναι μακριά οι γιατροί από εμάς. Έτσι. Ναι, αλλά έχει άλλη ειδικότητα. Άλλη ειδικότητα έχει. Λοιπόν, ελάτε κύριε Σμυρνή. Καταρχήν να καλωσορίσω τους δύο νέους συνάδελφους. Σύντομα συναδέλφους. Και περιεκτικά. Να καλωσορίσω και εγώ τους δύο νέους συναδέλφους στην οικογένειά μας και να ευχαριστήσω την υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας που μετά το πρόβλημά της βρίσκεται όλη την ώρα αυτή εδώ και συνδράμει το έργο μου. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι έρχεται προσέγγιση η τεχνική έκθεση εργασιών για την πλατεία Αγίας Λαύρας, η οποία είναι έργο της ανάπλασης που έχει ξεκινήσει με το επιχειρησιακό πρόγραμμα το 2007-2013. Έχει γίνει από ιδιώτη δασολόγο μηχανικό και έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από όλες τις υπηρεσίες αυτή τη στιγμή από την περιφέρεια ως καταληκτική, αλλά από το Δασαρχείο, τη Διεύθυνση Ανατολικών Δασών Ανατολικής Αττικής, καθώς και από την περιφέρεια, όπως είπα, από τη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσει μετά από όλο αυτό το δύσκολο αγώνα και όλο αυτό το διάστημα που αποτελεί και αίτημα όλων των πολιτών αλλά καθώς και των δημοτικών παρατάξεων που μας το ρωτάνε συνεχώς πώς πρόκειται να πάνε τα έργα στην πλατεία Αγίας Λαύρας, να ξεκινήσουμε όλη τη διαδικασία η οποία φτάνει στο τελικό της στάδιο που μετά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να υπάρχει και η έγκριση σύμφωνα και με την υπουργική απόφαση και με τη θετική γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού για να προχωρήσουμε εν συνεχεία στις διαδικασίες έναρξης των εργασιών για την, και τη γρήγορη περάτωση αυτών. Κυρία Μπαϊρακτάρη, θέλετε να... Ερωτήσεις. Ο κύριος Ζαπατιώτης. Τώρα μισό λεπτό. Ναι. Ο κύριος Ζαπατιώτης, ο κύριος Φωτόπουλος. Και ο κύριος Κούκουζας.
και ο κύριος Πολυχρονιάδης. Ελάτε κύριε Ζαπαντιώτη. Στο φύλλο θεώρησης που έχουμε της τεχνικής έκθεσης, στην παράγραφο 3, διαβάζω για να μου διευκρινίσετε τι σημαίνει αυτό. Προτείνουμε την έγκριση της υποβληθής της τεχνικής έκθεσης εργασιών στην πλατεία Αγίας Λαύρας, Ιστορικού Κέντρου Δήμου Μαρσίου, με τις εξής παρατηρήσεις. Το ΣΑΙ και ΦΑΙ, καθώς και τι σημαίνονται αρχικά βέβαια, και το χρονοδιάγραμμα εργασιών που συνοδεύουν την υποβληθής τεχνική έκθεση εργασιών, δεν προβλέπεται από την ΤΑΔΕ κλπ. Υπουργική απόφαση. Ναι, ποιες είναι αυτές. Λεπτό, σημειώστε τις ερωτήσεις και μην απαντάμε τώρα εκτός μικροφώνου, να γράφονται στα πρακτικά. Λοιπόν, ωραία, ωραία, εντάξει, εντάξει. Ο κύριος Φωτόπουλος. Τυπική είναι η ερώτηση. Από ό,τι ξέρουμε, από ό,τι βλέπουμε, οι εργασίες κοντεύουν να τελειώσουν στην πλατεία. Τέλος πάντων, το μεγάλο μέρος έχει ολοκληρωθεί. Και τώρα ερχόμαστε εδώ να εγκρίνουμε μια τεχνική έκθεση για τις εργασίες που προφανώς κάποιες από αυτές, αν όχι όλες, έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Γιατί συμβαίνει αυτό? Λοιπόν, αφήστε τώρα, μην απαντάτε έτσι. Ο κύριος Κούκουζας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, μάλλον σε εσάς απευθύνεται το ερώτημα. Εμείς αναζητήσαμε σήμερα την τεχνική έκθεση, έστω και σήμερα αργά, παρόλο που ίσως δεν θα μπορούσαμε να την διαβάσουμε, κατέστη αδύνατο. Δεν μας δόθηκε τεχνική έκθεση. Όπως καταλαβαίνετε, με όλη την καλή πρόθεση, προφανώς επειδή έχει περάσει από όλες τις αρμόδιες αρχές και θέλουμε κι εμείς να συνδράμουμε στο να τελειώνει μια ώρα αρχίτερα αυτή η πληγή για την πόλη. Αλλά ελάτε στη θέση μας. Υπάρχει αυτή η τεχνική έκθεση. Αν υπάρχει, ας μας δοθεί, ας διαβάσουμε. Είναι τόσο επίγον να περάσει σήμερα το θέμα χωρίς την τεχνική έκθεση? Δηλαδή μόνο να δεχτούμε ένα φύλλο θεώρησης και να δεχτούμε μόνο ότι όλα καλώς έχουν γίνει? Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω ερωτήσεις τεχνικές στην κυρία Μπαρακτάρη, και περαστικά σας κυρία Μπαρακτάρη, σας το εύχομαι και σας ευχαριστούμε πολύ όλοι για την υπομονή σας και για την αφοσίωσή σας στο Δήμο, πραγματικά αφοσίωση. Όμως, εγώ αδυνατό να κάνω τεχνικές ερωτήσεις. Νομίζω κανένας μας, αφού δεν έχουμε την τεχνική έκθεση. Στην παράταξη μας έχουμε δασολόγους. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πραγματικά ουσιαστικές ερωτήσεις. Όμως αυτή τη στιγμή αδυνατούμε. Το ερώτημα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είναι προς εσάς. Όπου φυσικά κι εσείς θα μου πείτε, δεν σας δώσαν την τεχνική έκθεση οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ναι, εγώ όμως απευθυνθήκαμε στις τεχνικές υπηρεσίες και απευθυνόμαστε και σε εσάς. Και το ερώτημα είναι σαφές. Αν δεν υπάρχει πρόσκομα, ας πούμε, με όλη την καλή διάθεση, θα μπορούσε να γίνει την επόμενη εβδομάδα το συγκεκριμένο θέμα και να έχουμε γύρω στην τεχνική έκθεση? Και για να μην συνεχίσω, με συγχωρείς Δημήτρη, αν αυτό το θέμα δεν λυθεί, εμείς θα ψηφίσουμε παρόν μόνο και μόνο γι' αυτό. Δεν είμαστε αρνητικοί. Δεν θέλουμε να είμαστε αρνητικοί, αλλά δεν μπορούμε για να ψηφίσουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε διαβάσει. Λοιπόν, ο κύριος Πολυχρονιάδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μπαϊρακτάρη, περαστικά, και ελπίζω το μάτι σας να μην το χτυπήσατε σε κανένα κλαδί δέντρου που έπεσε στην πλατεία Αγίας Λαύρας. Δεν πήγε με την αδελφή σας. Λοιπόν, όχι, εκεί πέφτουν δέντρα, δεν πέφτουν στις πλάκες. Εκεί πέσανε δέντρα. Όταν γίνονται έργα, λοιπόν, πάει από εκεί. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστούμε που είστε εδώ απόψε. Καταρχήν, την τεχνική έκθεση εσείς την έχετε διαβάσει? Πρώτο ερώτημα. Άρα μπορείτε να μας απαντήσετε, να μας πείτε σε γενικές γραμμές τι λέει. Ένα. Δύο. Το ότι δεν βρήκαμε την τεχνική έκθεση εμείς είναι ενδεικτικό και χαρακτηριστικό της αδιαφάνειας που υπάρχει από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για αυτά τα ζητήματα. Τρίτον, περί του προϋπολογισμού της τεχνικής έκθεσης που θεωρείται ενδεικτικός, μας είπατε. Να μας δώσετε ορισμένες, μας λέει η εισήγηση, δεν μας είπατε εσείς. Να μας δώσετε ορισμένες διευκρινήσεις. Ποιος είναι αυτός ο προϋπολογισμός και γιατί θεωρείται ενδεικτικός? Επίσης, λέει στο 3 της εισήγησης, το γάμα, για την περαιτέρωτη εκτέλεση εργασιών θα πρέπει να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ανωτέρου υπουργικής απόφασης. Είναι η υπουργική απόφαση, αν δεν απατώμε, 12.58.37 / 7.26 της 3 έκτου του 2013.
και για έκταση που θα αφορά την εν λόγω πλατεία και μόνο. Να μας διευκρινίσετε ποιες είναι αυτές οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης και επιφυλασσόμαστε στην τοποθέτησή μας γιατί αν θα πούμε ναι ή παρόν ή όχι. Ελάτε κύριε Σμυρνή. Α, τι, ερώτηση. Ο κύριος Ζαπατιώτης. Κύριε Αντιδήμαρχε, αν ξέρετε ότι έγινε αυτεπάγγελτα η διακοπή των εργασιών ή κάποιοι δημότες έκαναν παρέμβαση με ενστάσεις, σταμάτησε εργασίες και ξαναεπανερχόμαστε πάλι. Γιατί ξεκίνησε το πρώτο έργο που ξεκίνησε, ήταν η πλατεία Αγία Λαύρα. Σταμάτησε και ερχόμαστε μετά από αρκετό χρονικό διάστημα να αποφασίσουμε αν θα γίνει ή όχι. Έγινε αυτεπάγγελτα αυτή η παρέμβαση ή κάποιοι πολίτες προσφύγανε. Λοιπόν, ελάτε στην ουσία του θέματος, γιατί εδώ προκύπτει ένα θέμα. Της μη ενημέρωσης. Ναι, της μη ενημέρωσης. Να πούμε για αυτό, κύριε Πρόεδρε. Να πούμε λοιπόν ακριβώς τι περιέχει αυτή η τεχνική μελέτη και να συμπληρώσει και η κυρία Μπαϊρακτάρη. Έτσι. Και αν θεωρήσουν οι συνάδελφοι ότι θα ενημερωθούν από αυτά τα οποία θα πείτε εσείς, να το κουβεντιάσουμε. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει μη ενημέρωση. Η εισήγηση έχει δοθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και μέρες. Οι αρμόδιοι και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, στον οποίο δεν ήρθε κανένας εκ των Δημοτικών Συμβούλων σε εμένα προσωπικά και δεν ξέρω αν πήγε και στην υπηρεσία, που θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα επί των ορισμένων και όσα λέγονται μέσα στην τεχνική έκθεση για να τους κάνω και μια αναφορά, όπως είχαν έρθει σε προγενέστερο διάστημα στο γραφείο μου πολίτες, κάτοικοι, δασολόγοι, τεχνικοί, για να πάρω και την άποψή τους, δεν ήρθαν ποτέ. Η εισήγηση αυτή τη στιγμή έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Πέμπτη. Είναι Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη σήμερα, εγώ ήμουν καθημερινά στο γραφείο. Δεν ήρθε κανένας. Πού είναι η αδιαφάνεια επομένως? Ήρθε κανένας να ερωτήσει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τις υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθεί επί του περιεχομένου? Δεν νομίζω ότι υπάρχει αδιαφάνεια επ' αυτού. Και νομίζω ότι κανένας από το κομπαρισταμένο Δημοτικό Συμβούλιο δεν με επισκέφτηκε. Ξεκινώ από αυτό. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε για αδιαφάνεια ή έλλειψη ενημέρωσης, εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη ακρόαση των αντιδημάρχων ή των αρμοδίων υπηρεσιών. Λοιπόν, ελάτε κύριε Μαγιάκη. Ένα λεπτό κύριε Μπαϊρακτάρη. Όχι, ένα λεπτό. Κάποιες διευκρινήσεις θέλετε κύριε Μαγιάκη? Ελάτε. Κύριε Αντιδήμαρχε, καταρχάς η εισήγηση στάλει Παρασκευή μεσημέρι, πρώτον. Να, για να το ξέρουμε. Και δεύτερον... πάντα Παρασκευή στέλνονται. Όσα υπάρχουν. Δεν λέω, επειδή είπε Πέμπτη. Άγια μου, απλώς λέω τη διαδικασία και το ξέρετε. Επειδή είπε Πέμπτη ο κ. Αντιδήμαρχος, γι' αυτό. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεύτερον, η εισήγηση ήταν μια απλή, ας πούμε, εισήγηση. Δεν είχε ούτε μελέτες, ούτε σχέδια, ούτε τίποτα. Εντάξει. Ένα λεπτό, δεν μπορεί να σταλούν σχέδια. Συμφωνώ και σε αυτό, βεβαίως. Δεν μπορεί να... Ωραία. Εντάξει. Σήμερα λοιπόν το πρωί τα αναζητήσαμε στην τεχνική υπηρεσία. Η κυρία Μπαϊρακτάρη, εκείνη την έλειπε υπηρεσιακά κάπου έξω, ας πούμε, δεν ήταν δυνατόν να τη βρούμε και να της μιλήσουμε. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα, εάν προκειμένου να ενημερωθούν και οι δασολόγοι και οι επιστήμονες και όλοι αυτοί που είπατε, ας πούμε, αναβάλλετε το θέμα για μια εβδομάδα και να έρθει να ψηφιστεί την επόμενη Τρίτη? Εδώ το έργο έχει πάει ένα μήνα, ένα χρόνο πίσω. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, το οποίο σε ευθύνεται, λοιπόν, όχι, αφήστε το. Δηλαδή, αν πάει ένα χρόνο και μια εβδομάδα, θα υπάρξει καμία σοβαρή αυτή? Λοιπόν, αφού λοιπόν είστε ανοιχτός και προς τιμή σας που είστε ανοιχτός, δώστε την ευκαιρία στους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να έρθουν να ενημερωθούν. Και σας λέω προσωπικά, εγώ επήγα, αλλά λόγω υπηρεσιακών ασχολιών της κυρίας Μπαϊρακτάρη δεν τη βρήκα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να είναι όλοι απίκου. Θέλετε κάτι, κύριε Σμυρνή? Δεν ακούγεται τίποτα εντωμεταξύ. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Όλο αυτό το διάστημα μιλάμε για να προχωρήσουν τα έργα. Έρχεται η εισήγηση αυτή τη στιγμή, μετά από μεγάλο αγώνα, μετά από γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν ακολουθηθεί όλο αυτό το διάστημα, και το προτάσουμε γιατί πρέπει να, ως έργο πνοής για την πόλη μας, να προταχθεί και να, οποιαδήποτε αναβολή χρονική δεν είναι. Μπορούμε αυτή τη στιγμή, είμαστε εδώ, γι' αυτό είμαστε και εγώ και η υπηρεσία, να απαντήσει σε κάθε είδους
ερώτημα ή απορία. Λάτε. Καλησπέρα. Καταρχήν ήρθε την Πέμπτη από την περιφέρεια. Παρασκευή όντως έγινε εισήγηση. Λυπάμαι πολύ. Δευτέρα δεν ήμουν στην υπηρεσία και σήμερα το πρωί πήγα για φάρμακα. Το πρωί έλειψα μόνο μία ώρα για να πάω για τα φάρμακα. Μπορούσατε να έρθετε, αλλά τα είχε και ο κύριος αντιδήμαρχος. Ήταν αδύνατο να βγάλω όλα αυτά φωτοτυπία. Μπορείτε να έρθετε στο γραφείο, στην υπηρεσία, να τα δείτε και να τα βγάλουμε επί τόπου για όποιος ενδιαφέρεται. Όσον αφορά την τεχνική έκθεση, εφόσον έχει πάρει όλες τις εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς, που είναι οι διευθύνσεις δασών και ανατολικής, όπως λέω στην εισήγηση, ανατολικής Αττικής αλλά και από τις Πεντέλης, να σας πω την αλήθεια, έτσι καθώς λέει, την υφιστάμενη κατάσταση, περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση πλατείας, πριν και μετά τι προτείνεται από το δασολόγο να γίνει. Ότι αυξάνεται τετραγωνικά του πρασίνου κατά 500 τετραγωνικά για τα δέντρα. Δηλαδή κάνει μια περιγραφή των εργασιών. Πώς θα πέσουν τα πέτα, περιγράφει τις δασικές εργασίες. Δεν έχει κάτι άλλο πέρα από την αρχική τροποποίηση, γιατί έχει ξαναγίνει τροποποίηση της μελέτης. Πάνω σε αυτή γίνεται, είναι συμπληρωματική δασική μελέτη. Στην αρχική αρχιτεκτονική, που έχει γίνει μια τροποποίηση και έχει υπαρθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Και μετά θα πάει, δηλαδή όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν. Με περισσότερο πράσινο από ό,τι καταλαβαίνω. Γίνεται περισσότερο πράσινο, ναι. 500 περίπου τετραγωνικά. Ωραία. Εντάξει. Και στη διάθεσή σας υπηρεσία. Κλείστε το μικρόφωνο εσείς που είστε βιαστικός. Θέλετε να κάνετε τοποθέτηση. Ερώτηση. Ελάτε κύριε Γιαννακάκο. Επειδή δεν πρόλαβα εσύ, πιστεύετε ότι η τροποποίηση αυτή είναι βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες? Βέβαια. Το λέμε θέλω τώρα. Θέλω να ακουστεί κύριε. Το είπε. Άρα δεν έγιναν όλα λάθος. Θέλω να πω ότι και κάποιοι που ασχολήθηκαν με το θέμα φτάσαμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να πω. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Πάντα σε καλύτερα αποτελέσματα φτάνουμε. Όχι πάντα. Μπορεί να είμαστε και, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Νομίζω ότι έχετε αντιληφθεί για το θέμα τώρα αυτό. Νομίζω ότι έχει αποσαφήνισε το θέμα, κυρία Μπαρακτσάρη, το τι περιέχει η τεχνική μελέτη. Θέλετε, κύριε Δήμαρχε, δύο κουβέντες για να το κλείσουμε το θέμα. Δώσε και τις τοποθετήσεις. Τοποθέτηση. Ελάτε. Εμείς μία φράση. Τι θα πείτε για το μνημόνιο? Εμείς μία φράση θα πούμε. Καλά και για το μνημόνιο, αλλά τέλος πάντων. Δεν θα ακούσετε, δεν θα σας πείσουμε σε τίποτα άλλο. Δεν έχουμε καμία διαφωνία αν η τεχνική έκθεση είναι καλύτερη από την προηγούμενη κτλ. Εμείς όπως και στην αρχική συζήτηση του. Ένα λεπτό, όχι μόνο καλύτερη, δεν είναι θέμα καλύτερου μόνο. Είναι και θέμα των εγκρίσεων της υπηρεσίας δασών, έτσι. Ναι. Όλων των αρμόδιων αρχών. Ναι, κάποιες ελλείψεις που υπήρχαν, δεν είχαν δώσει τις άδειες. Τα είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, δεν θα επανέλθω σε αυτά. Εμείς θα βάλουμε το κυρίαρχο που είχαμε θέσει και στην αρχική τοποθέτηση που είχε η Λαϊκή Συσπήρωση όταν συζητάγαμε για τις προτεραιότητες που κατά εμάς πρέπει να... Κύριε, σας παρακαλώ, μην τον παρασύρετε κύριε Ζαχρή. Για τις προτεραιότητες που πρέπει να υπάρχουν στην πόλη μας, έτσι ώστε η ποιότητα ζωής των πολιτών στο Μαρούσι να διασφαλίζεται. Λέμε ότι στην προκειμένη περίπτωση, όπως είναι η οικονομική κατάσταση, βλέπουμε ότι χρήματα υπάρχουν. Αλλά τα χρήματα αυτά πηγαίνουν όχι σε πρώτης προτεραιότητας έργα, που αυτά για μας είναι η αντιπλημμυρική προστασία, είναι η αντισεισμική προστασία. Να μην συνεχίσω, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να ακούσουν. Γι' αυτό το λόγο εμείς θα είμαστε αρνητικοί και στη συγκεκριμένη εισήγηση, όχι γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει περισσότερο πράσινο στην πόλη μας. Αλλά δεν μπορεί να είναι, και επιτρέψτε μου κύριε Δήμαρχε, ο άνεργος, ο αυταπασχολούμενος, ο έμπορας που κλείνει το μαγαζί του, όχι γιατί δεν έχει πράσινο η Αγίας Λαύρας, ή δεν έχει μάρμαρο και έχει γρανίτη,
Γι' αυτό εμείς λέμε ότι χρειάζεται να αγωνιστεί, έτσι ώστε να λυθούν όλα τα προβλήματά του και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια ποιότητα ζωής που να λέμε ότι δεν θα έχει, θα έχει και πράσινο, δεν θα έχει και τη Λακκούβα, θα έχει και το πεζοδρόμιο. Για αυτούς τους λόγους εμείς λέμε ότι χρειάζεται να δοθούν αυτά τα χρήματα, αλλά σε άλλες προτεραιότητες, κύριε Δήμαρχε, και γι' αυτό το λόγο θα είμαστε αρνητικοί στην εισήγηση. Υπάρχει άλλος συνάδελφος, κυρία Ψάλτη. Θα ήθελα να δικαιολογήσω όχι την αρνητική μου ψήφο. Καταρχάς, είμαι θετική στο να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Είναι ανάγκη για την πόλη, όχι για κανένα άλλο λόγο. Έχει μακρύνει πολύ. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό στην περιοχή. Τα καταστήματα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Όντως πρέπει να τελειώσει. Όμως θα ήθελα να καταγραφεί μια πικρία. Πριν από ένα περίπου χρόνο, όταν λέγαμε ότι λείπουν κάποιες εγκρίσεις, κάποιοι εδώ μέσα είπαν ότι είμαστε, αν μη τι άλλο, υπερβολικοί. Υπόθηκε κάτι πολύ χειρότερο, αλλά το ξεπερνάμε. Τώρα λοιπόν που ήρθαν όλες οι εγκρίσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να μας πούν μπράβο. Κάποιοι είπαν κάποια πράγματα και κάποιοι προσπάθησαν πολύ περισσότερο, σίγουρα εμού. Από εκεί και πέρα όμως, όχι γιατί υπάρχει κάποιος λόγος να θεωρήσουμε ότι η υπηρεσία κατά ανάγκη είπε όχι ή είπε ναι, δεν είναι το ζήτημα αυτό ή ότι καθυστέρησε. Θα ήταν σκόπιμο όμως αυτή τη στιγμή να είχαμε αυτή τη μελέτη, όχι για να την αριθούμε αργότερα, όχι για αυτό το λόγο, αλλά για να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ούτως ώστε στο άμεσο μέλλον να ξέρουμε τι θα έχουμε να προβάλλουμε στους δημότες. Τι έγινε, πώς έγινε και γιατί πρέπει να γίνει έτσι για να τελειώσει. Ακόμα και αν είναι κάποιος αρνητικός. Ακόμα και αν, ας πούμε, για παράδειγμα εγώ, που δεν είναι έτσι, θέλω να πω ότι, ξέρετε, κάτι είναι πολύ λίγο το πράσινο. Ακόμα και έτσι, πρέπει να τελειώσει το έργο. Έστω και με λιγότερο πράσινο. Που εγώ σαν άτομο δεν το συμμερίζομαι, αλλά πρέπει. Πρέπει, ακόμα και αν είναι έτσι, ακόμα και αν δεν είναι αυτό που ακούγεται. Όμως, είτε το ένα είτε το άλλο, πρέπει να το δικαιολογήσουμε με κάποιο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι η υπηρεσία σας θέλησε να το κρύψει την τεχνική έκθεση. Αλλήμον, δεν είχε και λόγο να το κάνει. Ήταν ένα κακό συμβάν. Θα ψήφιζα οπωσδήποτε ναι. Θα ψηφίσω παρούσα απλά και μόνο γιατί δεν θα ήθελα να μην έχω στα χέρια μου αυτή την τεχνική έκθεση. Εάν ήταν την επόμενη εβδομάδα, ειλικρινά θα ψήφιζα ναι. Ωραία. Δηλαδή δεν θα είχα κανένα λόγο να μην το ψηφίσω. Ευχαριστώ. Κύριος Πολυχρονιάδης. Όχι, κύριε Δήμαρχε, θα είναι διαφορετικό. Δεν θα είναι το ίδιο με αυτό που είπε η κυρία Ψάλτη. Λοιπόν, καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Μας λέτε εδώ και επέρεστε κιόλας για το γεγονός ότι ήρθε η τεχνική έκθεση εγκεκριμένη από όλους τους φορείς. Να ρωτήσω εγώ γιατί σταμάτησαν οι εργασίες στην πλατεία Αγίας Λαύρας. Τι έλεγε ο κύριος Δήμαρχος, δεν φταίμε εμείς, φταίτε εσείς. Από τη στιγμή που δεν υπήρχαν τέτοιου είδους εγκεκριμένες τεχνικές εκθέσεις από όλους τους αρμόδιους φορείς και γιατί θρηνούμε την πτώση 2-3 αιωνόβιων πεύκων. Δεν θυμάμαι, θύμισε μου συνάδελφε Κούκουζα, δεν θυμάμαι, 2 ή 3 ήτανε. Και ένα πρόσφατα, 4, μπράβο. Ένα, λοιπόν. Τέλος πάντων. Αυτά τα λέω αυτό για να απαντήσω στις αιτιάσεις σας εδώ ότι αυξάνεται, λέει, το πράσινο κατά 500 τετραγωνικά μέτρα εξαιτίας των εργασιών ανάπλασης στην πλατεία Αγίας Λαύρας, το πάρκο των παιδικών μας χρόνων, όλοι περάσαμε από εκεί και το ξέρετε, έτσι. Εξαιτίας αυτής της ανάπλασης, της άχρηστης ανάπλασης, θρηνούμε σήμερα την πτώση δέντρων που κάνανε 60-70 χρόνια να γίνουνε. Μη μας λέτε λοιπόν εδώ τώρα για 500 τετραγωνικά μέτρα παραπάνω πράσινο, μας το λέει η έκθεση δηλαδή, όχι εσείς κυρία Μπαϊρακτάρη, διότι εντάξει, έχουμε και νοημοσύνη. Κύριε Ένα, δύο. Να σας θυμίσω, συνεχίζω. Να μου θυμίσετε κύριε ότι Πρόεδρε. Στην πρόσφατη θεομηνία, γέρικα 400 περίπου, πόσα ήτανε. Ναι. 274 πεύκα πέσανε. Μόνο που τα συγκεκριμένα πεύκα στην πλατεία Αγίας Λαύρας πέσανε εξαιτίας όχι της θεομηνίας αλλά των εργασιών ανάπλασης. Έτσι. Λοιπόν, ένα, δύο. Για το ζήτημα που μας βάζετε εδώ ότι καθυστέρησε, βέβαια καθυστέρησε το έργο. Και καθυστέρησε διότι δεν
κινητοποιήθηκαν οι κάτοικοι και πρώτοι εμείς κινητοποιηθήκαμε όλοι για να σωθεί η πλατεία Αγίας Λαύρας. Γιατί αν αφήναμε να υλοποιηθεί το προηγούμενο πρόγραμμα, θα είχαν ξυλωθεί όλα τα δέντρα, θα είχαν καταστραφεί, θα είχε πέσει το τσιμέντο του τσιμέντου, ο τσιμέντο, η μαρμαρόπλακα της μαρμαρόπλακας, ο μαρμαρόπλακα και το ντέξιον από πάνω, έτσι. Διοκλιματικότατη η ανάπλαση, χωρίς χώμα. Άψογα. Έτσι θα γινόταν, κυρία Κατερίνα μου, έτσι. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, και θα πέφτανε και τα φώτα από πάνω, τα τεράστια δυνατότητας, γιατί αυτά αλλάξανε στην τεχνική έκθεση, και ότι ήταν από κάτω πράσινο, θα το είχαν κάψει. Λοιπόν, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Πού είμαστε τώρα, όχι καταστροφή, την αλήθεια λέμε. Σε μια πόλη, λοιπόν, η οποία στερείται αγωγούς ομβρίων υδάτων κατά 82%. Σε μια πόλη που δεν έχει υποδομές. Ήρθατε και υλοποιήσατε ένα έργο βιτρίνας και το υλοποιήσατε κομπάζοντας κιόλας. Έτσι. Και έρχεστε τώρα και μας λέτε φέραμε και τεχνική έκθεση για να ολοκληρωθεί επιτέλους οι κάτοικοι που δυσκολεύτηκαν τα μαγαζιά και δυσκολεύτηκαν και εξαιτίας λέει των κινητοποιήσεων κάποιων. Εμάς δείχνετε. Έτσι. Λοιπόν. Αν σώθηκε ό,τι σώθηκε, αμφιβάλλω, γιατί από την τεχνική έκθεση αυτή εγώ δεν είμαι πεισμένος ότι έχει σωθεί και πολύ πράγμα, σώθηκε εξαιτίας αυτών των κινητοποιήσεων. Εμείς θα είμαστε αρνητικοί, γιατί δεν είμαστε πεπισμένοι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν οι εγκρίσεις, λέει, όλων των αρμοδίων αρχών, δεν τις είδαμε αυτές τις αρμόδιες αρχές να κινητοποιούνται πριν κινητοποιηθούν οι κάτοικοι, να πούνε, ρε παιδιά, τι πάτε και κάνετε εκεί. Τώρα ήρθαν να εγκρίνουν. Λοιπόν, εμείς αμφιβάλλουμε ακόμα και αμφισβητούμε πάρα πολύ το γεγονός του πόσο σώθηκε το πράσινο στην πλατεία Αγίας Λαύρας. Δεν θα δώσουμε την νομιμοποίηση, με την ψήφο μας την νομιμοποίηση για την παρούσα τεχνική έκθεση. Θα περάσει, θα συνεχιστούν οι εργασίες. Θέλουμε και εμείς να τελειώσει η ταλαιπωρία των κατοίκων, αλλά η ταλαιπωρία αυτή από τα έργα βιτρίνας και τις πολιτικές που εσείς υλοποιείτε σε τέτοιες εποχές, σε μια τέτοια πόλη, χωρίς υποδομές, πέφτει η ευθύνη αποκλειστικά στη δημοτική σας αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, ακούστε. Πραγματικά είναι κανείς και έχουν αξία αυτά τα βίντεο να τα κρατήσει κανείς, να τα βλέπει μετά από μήνες και ελπίζω ότι θα γελάμε κάποιοι χαρούμενα και άλλοι λυπήρα, με λύπη. Και το λέω αυτό διότι δεν θα αναφερθώ στον συμπαθή τον κύριο Φωτόπουλο, ο οποίος έχει μια άποψη πολιτική, την σέβομαι, δεν την ασπάζομαι, και η οποία εν διάρκεια περιπτώση κάνει μια γενικότερη βιοθεωρία πάνω σε κάποια πράγματα και λέει αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στους ανέργους. Εντάξει, το έχουμε εξηγήσει ότι το θέμα το συγκεκριμένο αφορά τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα και ο Δήμος μας παλεύει με άλλα προγράμματα για τους ανέργους. Άρα λοιπόν ούτε για αντισεισμική προστασία είτε αντιπλημμυρική, που όπως είναι γνωστό ότι και γι' αυτό η διοίκηση φροντίζει, αλλά για συγκεκριμένη προσπάθεια ανάπλασης μιας ευρύτατης περιοχής του κέντρου. Εάν σκεφτεί κανείς τα προηγούμενα χρόνια πώς γινόταν, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισες, τα έργα στην πόλη μας χωρίς εγκρίσεις, με προμελέτες, χωρίς να λογοδοτεί κανείς πουθενά, και αν δει αυτό ακριβώς το έργο, θα πρέπει να αποτελεί μνημείο έργων σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα σας θυμίσω ότι αυτό το έργο το οποίο υλοποιείται σήμερα είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 2008. Και όπως είπα και σε ένα πατέρα της πόλης μας, για να φτιάξει την Αγία Κοινωνία θέλει 3 ώρες λειτουργία.
και ευχές και προσευχές και σταυρούς και λοιπά. Μετάνοιες και πράγματι η Αγία Κοινωνία ετοιμάζεται για να μπορέσει να δοθεί στους πιστούς. Για να φτιαχτεί μέσα από μία διαδικασία ένα έργο σήμερα το οποίο δεν στοιχίζει, όπως το έχουμε πει, παρά 0 ευρώ σε κάθε μαρουσιώτη, έπρεπε να περάσει από 1000 κύματα. Αυτό το έργο, το λέω και σήμερα για να γραφτεί στα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, θα είναι το σημειακό σημαντικό έργο της πόλης μας, το οποίο θα φωτίζει το κέντρο ως προσπάθεια κέντρων ανάπλασης σε όλη την Ελλάδα. Και είπα, το καταγράφω πάλι στα πρακτικά για να υπάρχει, όταν εμείς ενδεχομένως να είμαστε κάποιοι στις επιστήμες, στα σπίτια ή όπου αλλού μετά από δεκαετίες, να το θυμούνται τι έχουμε πει και τι κάναμε. Τι έγινε λοιπόν, κύριε Αντωνόπουλε, στην προσπάθεια... Που ξεκινήσαμε στα ραδίκια, λοιπόν, ανάποδα φτάσαμε. Και όταν είπες για ραδίκια, πάλι κοίταξε τον κύριο Πολυχρονιάδη, έτσι. Λοιπόν, λέω λοιπόν, τι έγινε και κλείνω σε ένα λεπτό, σε δύο λεπτά. Τι έγινε λοιπόν με αυτή την πλατεία. Αυτή η πλατεία ήταν μια τυπική διαδικασία στην οποία ο συγγραφέας πριν δεκαετίες, αντί να γράψει κοινόχρηστος χώρος πλατεία, έγραψε αστικό πράσινο. Η πραγματικότητα, όπως την εξήγησε και ο κύριος Πολυχρονιάδης που πήγαινε με τα κοντοπαντέλωνα και την πέρασε, λέει, και είχε συναισθηματικούς λόγους που πήγαινε, ερχόταν σε αυτή την πλατεία, ήταν πλατεία. Έτσι τη γνώρισε. Ήταν πλατεία. Ήταν, εγώ δεν ήμουν εδώ, το λέω. Αλλά εσάς που σας φαντάζομαι με τα κοντά παντελονάκια να το πηγαίνω, φέρνετε την πλατεία, ήταν πλατεία. Και βεβαίως πριν πολλά χρόνια πριν, ενδεχομένως ο κύριος Πολυχρονιάδης να μην είχε γίνει ζυγωματικό κύτταρο για να ξεκινήσει ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση, ήταν πράγματι νεκροταφείο. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε, κύριε Χριστάκη, με το ζυγωματικό σας βλέπω σε μια έξαρση. Λέω λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια είχε αυξημένο πράσινο αρχής εξ αρχής, και εδώ είναι η κυρία Μπαϊρακτάρη, και το είχαμε τονίσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τότε θεώρησης των αρχιτεκτονικών και άλλων σχεδίων από την προϋπάρχουσα κατάσταση. Χωρίς να θίξουμε κανένα δέντρο βάσει της μελέτης, κανένα δέντρο, επαναλαμβάνω, βάσει της μελέτης, παρά το ότι και ο δασάρχης είχε πει ότι μερικά δέντρα από την πλατεία ήταν άκρος επικίνδυνα λόγω των μεγάλων κλίσεων. Ο δασάρχης τα πέτα παγώ, γιατρός είμαι, αλλά έχω μια αντίληψη. Όταν λοιπόν το δέντρο έχει μια κλίση κοντά στους 60 μοίρες, αυτό με μένα βάρος, είτε από χιόνι, είτε από αέρα, είτε από οποιαδήποτε βροχή που μαλακώνει το έδαφος, είναι θέμα τύχης να μην θρηνήσουμε κανέναν άνθρωπο ή κανένα παιδί που μπορεί να περνά από εκεί. Παρά τα αυτά, μέσα στην ευαισθησία που έχει αυτή η διοίκηση, και να πούμε ότι έχει φυτέψει δεκάδες χιλιάδες δέντρα αυτή η διοίκηση, και μέσα από το Σύνδεσμο Προστασίας Ανάπλασης του Πεντελικού και μέσω των εθελοντών, και θα θυμίσω την κυρία Χαλιώτη με τη Μάνικα, όταν είχαμε τη βαμβακίαση που πλέναμε επί 4 χρόνια
τα δέντρα για τη βαμβακίαση και δεν θρηνήσαμε δέντρα όπως θρηνήσανε άλλοι δήμοι. Ερχόμαστε λοιπόν να καθυστερήσουμε αυτή την εξέλιξη κοντά στον χρόνο πλέον. Για να δούμε λοιπόν ποια ήταν, επειδή ρώτησε ο συνάδελφός μου και αγαπητός φίλος ο Γιαννακάκος ο Ηλίας. Τι άλλαξε δηλαδή? Να πούμε τι άλλαξε. Τίποτα δεν άλλαξε. Απλώς η γραφειοκρατία και τα γρανάζια όλων των δασαρχών, δασάρχης από εδώ, γενικός δασάρχης της περιφερίας, άλλος δασάρχης της Ελλάδος, πέρασε από όλα τα τμήματα και συγχρόνως με το κυνήγι εκείνων που θέλαν να εμποδίσουν το έργο αυτό, βάζοντας σχεδόν λεκτικά, εννοώ, το μαχαίρι στο λαιμό σε υπηρεσιακούς παράγοντες του δάσους για το τυπικό του θέματος αστικό πράσινο, δημιουργώντας, γιατί αυτή είναι αλήθεια, εγώ δεν την κρύβω και ούτε θα την κρύψω για να είμαι και εξηγημένος, δημιουργώντας έναν μεγάλο γολγοθά των γύρω καταστημάτων των πολιτών, που ήδη εδώ και 6 μήνες αυτή η πλατεία θα είχε παραδοθεί στους πολίτες, θα τυχερόντουσαν τα παιδιά στις παιδικές χαρές και θα ήταν ένα κόσμημα παραδομένο ήδη. Μα αυτό ενδιαφέρει μερικούς? Όχι. Ενδιαφέρει, μπορεί να μην γίνει έργο και να γκρεμιστούν και μερικά κτίρια. Ψήφους νομίζουν ότι θα πάρουν. Ερχόμαστε λοιπόν και κλείνω με μια περίτρανη απόφαση της περιφερίας, κυρίες και κύριοι, της αποκεντρωμένης, μέσα από όλους τους φορείς που πήγε σαν τρενάκι ένα χρόνο, σχέδια τα ίδια, εγκρίσεις, χαμός, αποφάσεις, απεργίες, καλοκαίρια, φωτιές, καταποντισμοί, για να έρθουμε λοιπόν σήμερα και να πούμε μην καθυστερούμε άλλο, για να μπορέσει ο εργολάβος να μπει και να παραδώσει μέσα στην άνοιξη την πλατεία. Τι ακούσαμε ακόμα σήμερα? Λέει, ξέρεις, ήρθε η κυρία Μπαϊρακτάρη, είχε το μάτι, δεν την βρήκαμε, άρα λοιπόν ας το καθυστερήσουμε καμιά εβδομαδούλα, λέει, ας το καμιά δεκαπέντα, για να το ψηφίσουμε. Εγώ λοιπόν, ακόμα και αυτή τη μεγαλοσύνη της καθυστέρησης να θέλαμε να πούμε, πάλι κάτι θα βρίσκανε επί της προκειμένης περιπτώσεως, και ξέρετε γιατί? Διότι από το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας υπήρχαν οι συγκεκριμένοι κύριοι με την αρνητική ψήφο. Εμείς λοιπόν λέμε, σώστε έστω και τώρα τους εαυτούς σας. Όταν θα παραδοθεί αυτό το έργο, κάποιοι θα κρύβεστε, διότι η αλήθεια θα είναι η παρουσία του έργου. Κάποιοι δεν θα μπορείτε να ψελίσετε γιατί καθυστερήσαμε αυτό το έργο. Εμείς λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ως μια σοβαρή διοίκηση που θέλουμε έστω και για μια μέρα να μην καθυστερήσει το παιδάκι να πάει στην πλατεία, διότι τη χρηματοδότηση την έχουμε πετύχει. Τις προάλλες και σωστά η κυρία Καρανάσιου είχε πει πότε τελειώνει το έργο. Εσείς, κύριε Σμυρνή, είχατε απαντήσει θα δώσουμε παράταση. Και εδώ έχουμε πιέσει εμείς τους εργολάβους όχι μόνο να μην λήξει η ημερομηνία η οποία υπάρχει να παραδώσει το έργο, αλλά να σπεύσει ταχαίως να παραδοθεί μια ώρα και μια μέρα νωρίτερα. Άρα υπό αυτήν την έννοια αντιλαμβάνομαι κάποιον την ευαισθησία, με πολλές μεταφράσεις βεβαίως της αντίληψης, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως σοβαρή διοίκηση να μην χάσουμε έστω και μια ώρα να παραδώσουμε αυτή την πλατεία. Ωραία. Σε ψηφοφορία το θέμα, με πλειοψηφία. Όχι, κύριε, έχει τελειώσει το θέμα. Λοιπόν, αρνητικός παρόν ψηφίζει ο κύριος Σαγρής, ο κύριος Αγγέλου. Παρόν, ο κύριος Ζαμπαντιώτης. Ψηφίζω ναι, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι απέτηση όλο του μαρισσότικου λαού να τελειώσει το έργο. Δεχόμαστε πιέσεις από παντού. Γι' αυτό ναι, ψηφίζει ο κύριος Ζαμπαντιώτης, ο κύριος Μπουντουρούγλου. Όχι. Ο κύριος Φωτόπουλος. Όχι. Ο κύριος Μαγιάκης. Παρόν. Ο κύριος Κούκουζας. Παρόν. Παρόν. Η κυρία Κατή. Όχι. Η κυρία Ψάλτη. Παρούσα. Παρούσα.
Και ο κύριος Πολυχρονιάδης. Όχι. Όχι. Και έχει αποχωρήσει, όχι και η κυρία Καρλατήρα, και έχει αποχωρήσει η κυρία Καρανάσιο. Λοιπόν, πάμε στο 18ο θέμα. Εναρμόνιση των με αριθμό 66 κάθετος 2011, 174 κάθετος 2012, 47 κάθετος 2013 και 116 κάθετος 2013 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί ρύθμισης αυθαιρέτων δημοτικών κτιρίων ή τμήματων αυτών με την ισχύουσα νομοθεσία. Νομίζω ότι είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ λίγο. Δεν τελείωσε το Συμβούλιο. Ελάτε κύριε Κούκουζα, ερώτηση. Ελάτε. Δικαιολόγηση της ψήφου, κύριε Πρόεδρε. Όπως θυμάστε, αυτό το θέμα μας έχει απασχολήσει σε διάφορα δημοτικά συμβούλια. Στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο είχαμε ψηφίσει υπέρ με τη μόνη αιτίαση, την οποία είχε δεχτεί η διοίκηση, ότι θα απευθυνθείτε, θα αποδώσετε ή τέλος πάντων θα κάνετε όλες τις διαδικασίες ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπεύθυνους που είχαν προωθήσει τέτοιες αυθαιρετές και βοηθήσει τέλος πάντων να γίνουν αυτές οι αυθαιρετησίες στα κτίρια του Δήμου. Στη δεύτερη συνεδρίαση που έπρεπε πάλι να κάνουμε μία αλλαγή, μέχρι τότε δεν είχατε κάνει καμία ενέργεια. Σας το επισημάναμε και έκτοτε ψηφίζουμε αρνητικά όπως και σήμερα, γιατί δεν έχει αποδοθεί καμία ευθύνη σε κανέναν, είτε πολιτικό πρόσωπο είτε υπάλληλο, γιατί και οι υπάλληλοι κάνουν πολλές φορές όχι μόνο λάθη αλλά και σκεμμένες ενέργειες. Βρήθη η δημόσια διοίκηση από τέτοιες περιπτώσεις, το ξέρουμε όλοι. Για να μην υπάρχουν λοιπόν σκιές, εμείς το είχαμε ζητήσει αυτό, εσείς σαν διοίκηση δεν το κάνατε, εξακολουθούμε να είμαστε αρνητικοί σε αυτές τις διαδικασίες. Αποχωρεί ο κύριος Ζαμπαντιώτης. Λοιπόν, σε ψηφοφορία το θέμα, με πλειοψηφία, παρόν ψηφίζει ο κύριος Αγρής. Κύριε Αγγέλου, παρόν, ο κύριος Μπουντούρογλου, ναι, η κυρία Καρλατήρα, ναι, ο κύριος Κοντόπουλος, ναι, ο κύριος Μαγιάκης, όχι, ο κύριος Κούκουζας, όχι, η κυρία Κατή, όχι, η κυρία Ψάλτη, παρούσα. Και ο κύριος Πολυχρονιάδης, όχι. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε και στο τελευταίο θέμα. Έγκριση μη απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο Έγκριση μη κανονισμού λειτουργίας του κέντρου της πόλης. Ερώτηση. Μια τοποθέτηση θέλετε. Ελάτε κύριε Κούκουζα. Ερώτηση. Ελάτε. Ερώτηση. Και εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Φωτόπουλος, η κυρία Ψάλτη, τι θέλετε. Εντάξει, ελάτε κύριε Ζήκο. Κάντε μια τοποθέτηση σύντομη. Λοιπόν, με το θέμα αυτό τώρα περνάμε δύο κανονισμούς λειτουργίας. Ο ένας κανονισμός έχει να κάνει με την κεντρική περιοχή. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία έχει όλο το ιστορικό και το εμπορικό κέντρο. Μη φύγετε κύριε συνάδελφοι, μη φεύγετε, σας παρακαλώ. Η μία περιοχή η οποία αποτελείται από το ιστορικό και το εμπορικό κέντρο του Δήμου, το κέντρο δηλαδή εδώ του Αμαρουσίου. Νίκο, σας παρακαλώ λίγο. Και έχει να κάνει με εφαρμογή ωρίου ταχύτητας, με ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων και με απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Όσον αφορά το όριο ταχύτητας είναι μέχρι 30 χιλιόμετρα. Για το ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων είναι καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 10 το πρωί και από τις 2 μέχρι τις 5.30 το απόγευμα και τα Σάββατα από τις 7 έως τις 10.30. Όσο δε τα βαρέα οχήματα είναι μέχρι 12 μέτρα. Ο κανονισμός λειτουργίας τώρα των πεζοδρόμων αυτής της περιοχής, της κεντρικής περιοχής. Κύριε συνάδελφοι, μπορείτε να περάσετε στην αίθουσα. Μιλάμε για 9 πεζόδρομους και το ερώτημα είναι αν πρέπει να τους προστατεύσουμε αυτούς τους πεζόδρομους. Βεβαίως και πρέπει. Ο τρόπος είναι με κάποιες τεχνικές κατασκευές οι οποίες θα έχουν χαρακτήρα ανάσχεσης και εκτροπής της παράνομα διερχόμενης κυκλοφορίας. Αυτό που κάνουμε εμείς εδώ σήμερα είναι περνάμε αυτές τους κανονισμούς και εξοδοτούμε την υπηρεσία με τις τεχνικές λεπτομέρειες που έχουμε συνημμένες να βρουν τις τεχνικές αυτές κατασκευές. Οπότε θα έρθουν σε ένα δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουν να περάσουν με ένα διαγωνισμό που θα γίνει. Στους πεζόδρομους δε πάλι έχουμε ωράριο λειτουργίας πεζοδρόμων, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την εισήγηση, η οποία θα είναι το ίδιο όπως και στο υπόλοιπο κέντρο. Και δεν ξέρω τώρα τις ερωτήσεις, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν. Πάντως αυτό είναι οι δύο κανονισμοί λειτουργίας.
το πώς και το με ποιο τρόπο θα έρθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τους πεζοδρόμους, πώς θα κλείσουν οι πεζόδρομοι. Υπάρχει συνάντηση του Εμπορικού Συλλόγου. Στο μικρόφωνο, κύριε Ζήκο. Και ο κύριος Πέπας, αυτό που συζητούσαμε είναι ότι ο εμπορικός κόσμος το θέλει αυτό, να ηρεμήσει. Ωραία. Λίγο λοιπόν, το κέντρο από την διαμπερή κυκλοφορία. Ερωτήσεις, ερωτήσεις. Ο κύριος Φωτόπουλος είχε ζητήσει, ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Κούκουζας, η κυρία Ψάλτη και ο κύριος Πολυχρονιάδης. Ελάτε, κύριε Φωτόπουλε. Η πρώτη ερώτηση, κύριε Ζήκο, έχει να κάνει με τη μελέτη για την ζώνη ήπιας κυκλοφορίας. Από ό,τι καταλαβαίνω και από την εισήγηση διαβάζοντας, τώρα λέτε για νταλίκες. Θα αργήσουμε, κάτσε. Μην καθίσεις τέτοιες ερωτήσεις, θα κουραστείς. Περάστε μέσα και καθίστε. Δεν έχει τελειώσει το συμβούλιο ακόμα. Τροφοδοτείτε την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων πάνω από 12 μέτρα, αν καταλαβαίνω την εισήγηση. Ναι, λέω ότι διοχετεύετε την κυκλοφορία έξω από το εμπορικό ιστορικό κέντρο της πόλης μας για βαρέα οχήματα πάνω από 12 μέτρα, νερατζιωτήσεις, στην περιφέρεια για Ανατολή Δύση, Δύση Ανατολή που βάζετε στην εισήγηση. Έχετε την έγκριση των πολιτών που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές που θα διοχετεύσετε την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων, γιατί είπατε ότι κάποιος από τον Εμπορικό Σύλλογο σας έδωσε την έγκρισή του, τη συμφωνία του για το Εμπορικό Κέντρο, ότι θα μπουκώσετε όλη την περιφέρεια μέχρι την έξοδο προς Κηφισίας των βαρέων οχημάτων. Έχετε την έγκριση, υπάρχει κάποια τέτοια μελέτη πώς θα διοχετεύετε την κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων? Και τη δεύτερη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, που θέλω να κάνω είναι ότι όσον αφορά τους πεζόδρομους, λέτε για νέα πεζόδρομους, που ήδη ουσιαστικά υπάρχουν, τους ήδη υφιστάμενους, θα βρείτε κάποιον τρόπο για τις πύλες εισόδου. Οι πύλες εισόδου θα είναι όπως ήταν παλιότερα, δηλαδή θα ανοίγουν μόνο για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και για κάποιες συγκεκριμένες ώρες, ή θα ανοίγουν ανάλογα με το βαλάντιο του καθενός για να περνάνε μέσα στους πεζόδρομους αυτούς? Αυτές τις δύο ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Λάτε, κύριε Ζήκο. Λοιπόν, όσο αφορά για την διοχέτευση των βαρέων οχημάτων, δεν την κατάλαβα την ερώτηση, ειλικρινά δεν την έχω καταλάβει. Δηλαδή, βγάζουμε τα βαρέα οχήματα μέσα από το κέντρο και τα σπρώχνουμε στην περιφέρεια. Πόσα βαρέα οχήματα νομίζετε ότι μπορούν να περάσουν από το κέντρο του Αμαρουσίου άνω των 12 μέτρων καθημερινά? Ένα, κανένα? Λοιπόν, απλώς απαγορεύουμε σε αυτά τα οχήματα, έστω και το ένα που θα περάσει, ή τα δύο ή το κανένα, απαγορεύεται να μπουν στο εμπορικό κέντρο. Αυτό είναι το ένα. Άρα δεν υπάρχει διοχέτευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Όσον αφορά για τις πύλες που είπατε, πάλι δεν καταλάβατε την ερώτηση. Τι εννοείτε με το βαλάντιο του καθενός? Σας παρακαλώ τώρα λίγο. Δεν θα υπάρχει πληρωμή. Απλώς θα υπάρχουν ορισμένες ώρες της ημέρας που θα είναι κλειστοί οι πεζόδρομοι για να μπορέσει ο κόσμος να κυκλοφοράει όπως πρέπει στους πεζοδρόμους. Λοιπόν. Και οι κάτοικοι που θα κινούνται σε αυτούς, που θα έχουν τα αυτοκίνητά τους και τα γκαράζ, θα έχουν ειδική κάρτα με την οποία θα εισέρχονται στους πεζόδρομους. Απλώς εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Είναι το επόμενο στάδιο. Λοιπόν. Ελάτε, κύριε Φωτόπουλε, σύντομα όμως. Λοιπόν, σελίδα 4, 3 από 3 απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Αυτό που είπατε και αυτό που είπα, δεν το καταλάβατε, να το κάνουμε πιο λιανά. Η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών, των βαρέων οχημάτων που υπερβαίνουν τα 12 μέτρα μήκος, δεν ξέρω, εγώ δεν κάνω καμία ανακάλυψη πόσα περνάνε. Εσείς φαίνετε μια μελέτη που αυτή τη μελέτη πιστεύω ότι κάπου τη βασίζεται σε κάποιες μετρήσεις κτλ. Εξυπηρετείται στον άξονα Δύση Ανατολή από τις οδούς Σαλδάρη, Νερατζιωτήσεις, Πέλικα, Κυρίλλου, Αγίου Κωνσταντίνου, Λεωφόρου Κηφισίας και συνέχεια κανονικά. Στον άξονα Ανατολή Δύση θα γίνεται οδό Αριστοτέλους, Βασιλής Όργας, κατά εξαίρεση κτλ. Λέω, οι κάτοικοι που θα μένουν σε αυτές τις περιοχές έχουν ερωτηθεί
για το 1, για το 2, για τα 10 λέω εγώ, για τα 15 που θα πει κάποιος άλλος βαρέα οχήματα, γιατί το βαρέα όχημα πάνω από 10 μέτρα δεν είναι μόνο ένα που περνάει σήμερα από το εμπορικό κέντρο. Μπορεί να είναι και περισσότερα. Όχι, έχετε κάνει, για να το κάνουμε πιο λιανά, μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη κυκλοφοριακή, κλείνοντας το ιστορικό κέντρο με αυτόν τον τρόπο? Η κυκλοφορία όπως θα διοχετευτεί θα φρακάρει τους υπόλοιπους δρόμους και τις περιοχές και τις γειτονιές στο Μαρούσι, τις υπόλοιπες. Λοιπόν, ελάτε κύριε Μαγιάκη. Στο τέλος κύριε Ζήκο. Κύριε Ζήκο, επειδή στο κέντρο δεν υπάρχουν μόνο έμποροι, υπάρχουν και κάτοικοι. Και επειδή οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις που φέρνετε δεν αφορούν μονάχα το εμπορικό κέντρο, αλλά επεκτείνονται και μέχρι κάτω τη Μόσχα, δηλαδή σε περιοχές που είναι αμυγής κατοικίας. Ερώτηση. Πλην των εμπόρων, έχετε διαβουλευτεί με τους συλλόγους κέντρου Αμαρουσίου και με τον περιβαλλοντικό σύλλογο Κασταλία που ασχολούνται με το κέντρο? Έχετε διαβουλευτεί με τους υπόλοιπους κατοίκους του κέντρου? Γιατί με τους δημοτικούς συμβούλους σίγουρα δεν έχετε διαβουλευτεί, αφού η εισήγηση ήρθε σε εμάς το μεσημέρι, δεν ξέρω ποια ώρα, ας πούμε. Εντάξει. Και η δεύτερη ερώτηση που έχουμε να σας κάνουμε σε σχέση με αυτό εδώ που μας παρουσιάζετε σήμερα είναι κατά πόσο αυτές οι πύλες οι οποίες λέτε και οι οποίες περιγράφονται εδώ πέρα θα λειτουργούν υπέρ των, δηλαδή θα μπορούν οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν εν πάση περιπτώσει ιδιοκτησίες μέσα εκεί να μπορούν να περνάνε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, γιατί αυτό δεν φαίνεται μέσα από την εισήγηση. Λοιπόν, κυρία Ψάλτη και ο κύριος Κούκουσας, ένα λεπτό κύριε Ψάλτη. Ναι, δεν γίνεται όμως κύριε Ζήκο, γράφτε τα. Ελάτε, απαντήστε. Λοιπόν, απαντήσω τουλάχιστον στον καθένα ξεχωριστά, αυτό λέμε. Λοιπόν, όσον αφορά για τους κατοίκους, οι κάτοικοι δεν θα έχουν κανένα θέμα. Αυτοί οι οποίοι μένουν στους πεζόδρομους, αυτό εξετάζει τώρα η υπηρεσία, ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί με μία κάρτα και την οποία θα προμηθευτεί ο κάθε κάτοικος και θα ανοίγει ή θα κλείνει βάζοντας την κάρτα αυτή. Επομένως δεν θα υπάρχει πρόβλημα ειδικά για τους κατοίκους κανένα απολύτως. Έτσι. Όλο θα είναι ηλεκτρονικό το σύστημα, το περιγράφουμε κιόλας μέσα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Επομένως δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τους κατοίκους των πεζοδρόμων. Ελάτε κύριε Μαγιάκη. Κύριε Ζήκο, εδώ σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν έρθει επανειλημμένος κάτοικοι της οδού Γούναρη, οι οποίοι λένε ότι ο δρόμος έχει γίνει ταχεία κυκλοφορίας και ότι, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελαν μία διευθέτηση ώστε να ελαττωθεί και εκεί η ταχύτητα και να μην διέρχονται από εκεί τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν προς Κηφισίας, λόγω του ότι η Μεγάλη Αλεξάνδρου είναι αντιδρομημένη. Εξετάζατε καθόλου το περιεχόμενο μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις να επεκτείνετε την περιοχή μέχρι και τη Μεγάλη Αλεξάνδρου? Μελάτε κύριε Ζήκο. Ναι, το εξετάσαμε γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να επεκταθεί και μέχρι τη Μεγάλη Αλεξάνδρου αυτό το, η κεντρική περιοχή του εμπορικού κέντρου και ειλικρινά, εντάξει, εγώ δεν έχω απολύτως θέμα. Απλώς είπαμε ότι επειδή το εμπορικό κέντρο ξεκινάει από το Δημαρχείο και πάνω, είπαμε να αφήσουμε αυτές τις δύο περιοχές. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση αυτή που κάνει ο κύριος Μαγιάκης, να επεκταθεί καταρχήν για την Μεγάλη Αλεξάνδρου. Είναι δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, δεν χρειάζεται. Αλλά σαφώς μπορούμε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να το επεκτείνουμε και μέχρι τη Γούναρη, έχετε δίκιο, για να μπορέσει να μπει και το όριο ταχύτητας που πραγματικά έχει ανάγκη η Γούναρη, ειδικά στο κομμάτι από τη Διονύσου μέχρι τη Βασιλής Σοφίας. Ωραία. Ο κύριος Κούκουζας. Ναι, ναι. Ελάτε κύριε Κούκουζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ενημερώστε τους συναδέλφους ότι θα ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία. Επομένως χρειάζεται να είστε εδώ. Την υπομονή σας λοιπόν. Κύριε Ζήκο, χαίρομαι που δέχεστε θετικά αυτή την πρότασή μας να πάει. Είναι και ένας άλλος λόγος, αν θέλετε, για επιχείρημα, ότι και η Μεγάλη Αλεξάνδρου ως φυσικό όριο της ήπιας κυκλοφορίας, αφού υπάρχει, ας μην έχουμε έναν άλλο δρόμο, άλλου είδους δρόμο ανάμεσα στις δύο οδούς.
Ήθελα να κάνω μια ερώτηση, η οποία ίσως δεν αφορά τη συγκεκριμένη μελέτη, αλλά άπτεται του προβλήματος της κυκλοφορίας του κέντρου. Όπως έχουμε να κάνουμε με κυκλοφορία οχημάτων, και εδώ εξετάστε το μέγεθος των αυτοκινήτων, των οχημάτων που επιτρέπεται να μπαίνουν μέσα στους πεζόδρομους και σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή των 12 μέτρων, τον βλέπω ότι είναι μεγάλο, το ξέρετε εσείς καλύτερα σαν επαγγελματίας, για την τροφοδοσία μπορεί να είναι έτσι, αλλά είναι μεγάλο το 12 μέτρα, ίσως δημιουργούν προβλήματα στους πεζόδρομους και στην φθορά αυτών των πεζόδρομων. Το δεύτερο όμως έχει να κάνει με την κυκλοφορία των πεζών. Και ήθελα να ρωτήσω αν έχετε λάβει υπόψη σας ή αν μπορείτε να το βάλετε και αυτό μέσα, την χρήση των τραπεζοκαθισμάτων στους πεζόδρομους. Γιατί όσο πρόβλημα δημιουργούν πολλές φορές τα αυτοκίνητα ή τα μηχανάκια ή άλλα οχήματα τα οποία περνάνε μέσα από τους πεζόδρομους, επίσης μεγάλο πρόβλημα στην κυκλοφορία των πεζών δημιουργούν και τα τραπεζοκαθίσματα τα οποία πολλές φορές επεκτείνονται με αλόγιστο τρόπο. Ο κύριος Ζήκος. Ναι, σχετικά με για τα οχήματα που είπε ο κύριος Κούκουζας, αυτό που είπαμε για τα οχήματα μικρότερα των 12 μέτρων, αφορά τους δρόμους του κέντρου, όπως είναι η Βασιλής Σοφίας και λοιπά. Στους πεζόδρομους θα απαγορεύεται οποιαδήποτε διέλευση οποιοδήποτε οχήματος, παρά μόνο κάποιες συγκεκριμένες ώρες της μέρας, οι οποίες θα μπορούν να εφοδιάζονται τα καταστήματα. Λογικό είναι ότι από τη στιγμή που δεν... είπα τις ώρες πριν, είναι 6 με 10 το πρωί και 2 με 5.30 το απόγευμα. 6, ναι. Και βέβαια εκτός των κατοίκων, οι οποίοι θα μπορούν να περάσουν από τους πεζόδρομους για να βάλουν τα αυτοκίνητά τους στον καράζ. Όσον αφορά τα τραπεζοκαθίσματα, ειλικρινά δεν το έχω εξετάσει. Εγώ άλλωστε δεν είναι και δικό μου θέμα. Νομίζω ότι θα μπορέσει άλλη υπηρεσία του Δήμου να το δει. Έτσι. Η κυρία Ψάλτη, ερώτηση. Κύριε Ζήκο, αν και απαντήθηκαν τα περισσότερα, θέλω να διευκρινίσω ότι το όριο των 30 χιλιόμετρων είναι μέσα από την Κηφισίας και μέσα από την Ερατζιωτίσης. Είναι ξεκαθαρισμένο, δεν φαίνεται. Μην τυχόν πάμε στην Κηφισίας και λέμε 30 χιλιόμετρα και στην Ερατζιωτίσης. Ναι, εντάξει. Το άλλο ήθελα να ρωτήσω. Η οδός Πλαστήρα, αν το θυμάμαι καλά από μια δικαστική απόφαση, είναι πεζόδρομος. Δεν είμαι σίγουρη, διορθώστε με όμως αν είναι έτσι. Σε όλο τη το μήκος. Τι θα γίνει με αυτήν. Την περνάμε σαν μια κυκλοφορία. Μήπως πρέπει και το όριο αυτό να επεκταθεί. Δεν θυμάμαι τον από πάνω δρόμο. Δεν μπορώ να το θυμηθώ πώς λέγεται. Αριστοτέλους. Να είναι μέχρι επάνω πεζόδρομος, δηλαδή να περάσει έτσι και μέσα στην κυκλοφοριακή ρύθμιση. Και όχι σαν ήπια κυκλοφορία. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε Ζήκο. Λοιπόν, η Πλαστήρα καταρχήν είναι πεζόδρομος, όπως είπατε. Άλλωστε για το κομμάτι. Κύριε. Για το κομμάτι. Δημοσιογράφε, μην φύγετε, γιατί θέλει ο κύριος Αγγέλου να κάνει μια ανακοίνωση. Μήπως ενδιαφέρει, σας ενδιαφέρει. Για τους δημοσιογράφους, λέω. Το λέω αυτό γιατί μου το έχει ζητήσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Ζήκο. Λοιπόν, η Πλαστήρα όντως είναι πεζόδρομος, είναι μέσα και στην περιοχή αυτή της κεντρικής περιοχής που λέμε με το όριο ταχύτητος, αλλά παράλληλα θέλω να σας πω ότι για το κομμάτι της Πλαστήρα από την Κυριακού και πάνω, που πραγματικά υπάρχει και το πρόβλημα με το σχολείο που είχαν έρθει και οι κάτοικοι εδώ, ετοιμάζεται από την υπηρεσία ένας κανονισμός λειτουργίας, όπως κάναμε στον Παράδεισο, και επευκαιρίας να πω ότι μας ήρθε και η έγκριση για αυτό που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πρώτη φορά από το δικό μας Δήμο, της έγκρισης λειτουργίας πεζοδρόμων του Παραδείσου, μια που το έφερε η κουβέντα. Ωραία. Ελάτε κύριε Ψάλτη. Τι είναι, άλλη ερώτηση. Συγγνώμη, άρα για το κομμάτι από την 28η μέχρι την Κυριακού επάνω θα ισχύσει το ίδιο πράγμα. Στο τέλος, συγγνώμη, ναι. Λάθος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Πολυχρονιάδης. Όχι, παιδιά. Τι να αλλάξει. Είπαμε, δεν το καταλάβατε. Μέχρι αυτό που λέμε τώρα για τους πεζοδρόμους που περιγράφουμε εδώ, τους 9 πεζοδρόμους, 8 απλώς στη Μητροπόλεως την χωρίζουμε σε 2 κομμάτια, αυτό που περιγράφουμε είναι ότι αυτοί θα κλείσουν με κάποια κινητά εμπόδια ηλεκτρονικής μορφής.
Έτσι, αυτό είναι το ένα. Το οποίο είπαμε θα συζητηθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μόλις είναι έτοιμη υπηρεσία. Στο κομμάτι τώρα της πλαστήρα μέχρι πάνω έχουμε να κάνουμε με τις ήπιας κυκλοφορίας, με τη διαφορά ότι ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή, η υπηρεσία ετοιμάζει έναν κανονισμό λειτουργίας πεζοδρόμων για να μπορέσουμε περισσότερο να τους κατοίκους να τους... γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα και στο παρκάρισμα των αυτοκινήτων, έτσι, αλλά και αυτό. Δηλαδή, επειδή στο πεζόδρομο απαγορεύεται να παρκάρουν αυτοκίνητα, εκεί κανονίζουμε έναν κανονισμό, ετοιμάζουμε έναν κανονισμό λειτουργίας όπως έγινε στο Παράδεισο. Έγινε στον Παράδεισο. Ελάτε, κύριε Πολυχρονιάδη. Κύριε Ζήκο, δεν απαντήθηκε επαρκώς και θα ήθελα να τοποθετηθείτε επ' αυτού κατά πόσον ο κανονισμός λειτουργίας που εισηγήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα ως Δημοτική Αρχή τέθηκε επαρκώς υπόψη των κατοίκων του κέντρου και των φορέων του κέντρου, αν υπήρξε αλληλογραφία ή σχετικές προτάσεις έγγραφες τις οποίες εσείς υλοποιείτε, γιατί είπατε ότι ήρθαν πολλοί στο γραφείο σας και πολλοί σας ενόχλησαν για το ζήτημα αυτό. Όμως ο κανονισμός λειτουργίας με τον τρόπο που ήρθε σε εμάς σήμερα, γιατί εγώ ενδιαφέρθηκα να τον βρω, αλλά ήρθε πολύ αργά και στο mail, έτσι γύρισα από τη δουλειά μου δηλαδή και τον είδα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και εδώ πριν από λίγο, θέλω να μας πείτε κατά πόσον επαρκώς μπήκε στη διαβούλευση και αν υπάρχουν και έγγραφα για το ζήτημα αυτό από κατοίκους φορείς του κέντρου σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας. Δεύτερον, προβλέπεται μία σειρά πυλών εισόδου, στις οποίες λέτε ότι θα εγκατασταθούν ελαφριάς μορφής εμπόδια, τα οποία θα συναρμολογούνται και θα αποσυναρμολογούνται κλπ. Και τώρα πριν από λίγο μας είπατε ότι θα υπάρχουν και σε κάποιες πύλες εισόδου ηλεκτρονικού χαρακτήρα εμπόδια. Αυτό δεν το διάβασα εγώ στην εισήγηση. Παρακαλώ διευκρινίστε μας τι εννοείτε με αυτό το πράγμα που λέτε και πού θα μπουν αυτά τα εμπόδια και τι χαρακτήρα θα έχουν, πού θα είναι δηλαδή ελαφριές κατασκευές συναρμολογούμενες και αποσυναρμολογούμενες και πού θα είναι ηλεκτρονικά τα εμπόδια. Τρίτον, προβλέπετε εδώ μέσα στο σχέδιο που βλέπω πύλη εισόδου προφανώς με εμπόδιο και επί της Σπύρουλου και Θερμοπυλών. Κάτσε. Εδώ, στο χάρτη το λέω. Εδώ γιατί χρειάζεται πύλη εισόδου και μπάρα στη Σπύρουλου και Θερμοπυλών. Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Βάζετε γύρω-γύρω στο κέντρο ορισμένες πύλες εισόδου, βάζετε και στη Μητροπόλεως και στη Κηφισία στην αρχή. Αλλά στη Σπύρουλου και Θερμοπυλών τι χρειάζεται αυτό το πράγμα εδώ. Λοιπόν, και επίσης ο κανονισμός λειτουργίας γιατί δεν περιγράφει ξεκάθαρα τις χρήσεις επί των πεζοδρόμων αναφορικά με τις επεκτάσεις τραπεζοκαθισμάτων οι οποίες πολύ φοβούμε ότι θα ακολουθήσουν μετά την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας αυτού και τι προβλέπετε, είπατε πριν από λίγο σε απάντηση της, σε ερώτηση και πρόταση του κυρίου Μαγιάκη, του κυρίου Κούκουζα, δεν απατώμε, ότι προβλέπετε να επεκταθεί το μέτρο και μέχρι τη Γούναρη για την ήπια κυκλοφορία. Εμείς εδώ έχουμε κάνει προτάσεις ως δημοτική παράταξη και για το ζήτημα της επέκτασης σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας για μια σειρά δρόμων που υπάρχουν είσοδοι και έξοδοι σχολείων. Όπως είναι η Μαραθωνοδρόμου που έχει είσοδο και έξοδο του 16ου και του 8ου Δημοτικού Σχολείου, έτσι, για τα οποία η Δημοτική Αρχή είχε δεσμευτεί ότι θα φέρει σχετικές προτάσεις μελέτες. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα σας λέω, γιατί υπάρχουν παιδιά που βγαίνουν, μπαίνουν κλπ. Εκεί θα έπρεπε κατά την άποψή μας άμεσα να μπει ένας κανονισμός και να μεταβληθούν οι δρόμοι αυτοί σε ήπιες κυκλοφορίες. Τώρα είπα πολλά, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Εντάξει, κύριε Ζήκο. Λοιπόν, οι συζητήσεις καταρχήν τις έχει κάνει η υπηρεσία. Τώρα δεν ξέρω αν είναι έγγραφες ή προφορικές ή τώρα εντάξει, σε άλλες ήμουνα εγώ, σε άλλες δεν ήμουνα, ήταν άνθρωποι της υπηρεσίας. Πάντως, ό,τι έπρεπε να έχει γίνει, έχει γίνει. Λοιπόν, άλλωστε, αυτό είναι και η εισήγηση της υπηρεσίας. Από εκεί και πέρα, για το θέμα που είπατε για τα τραπεζοκαθίσματα, πάλι σας είπα, δεν είμαι εγώ
ο κατάλληλος να απαντήσει. Αλλά ξέρουμε όλη τη χρήση του πεζοδρόμου. Έτσι, ο πεζόδρομος είναι ένας δρόμος για τους πεζούς και μόνο και για τίποτα άλλο. Τώρα για τραπεζοκαθίσματα κλπ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν μπορώ, εγώ δεν Ελάτε, το γνωρίζω. Ελάτε κύριε Τσιπουράκη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Κλείστε, μιλήσει ο κύριος Τσιπουράκης, θα δούμε τώρα. Αν εγώ θέλω να κάνω μια τοποθέτηση πρόταση, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα των πεζοδρόμων του κέντρου της πόλης μας είναι πολύ σοβαρό και είναι μια ανοιχτή πληγή. Έχω τη γνώμη ότι θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα και δεν νομίζω ότι αυτά τα λύνει αυτή η τόσο φιλότιμη προσπάθεια που έχει γίνει με αυτή τη μελέτη. Προτείνω το όποιο μέτρο να είναι προσωρινό και δοκιμαστικό, διότι δεν υπάρχουν μόνο κάτοικοι, δεν υπάρχουν μόνο μαγαζιά, αλλά υπάρχουν και γραφεία, υπάρχουν και ιατρία. Το άλλο μπορεί να είναι ιατρείο ορθοπαιδικό, να είναι καρδιολογικό, να είναι οτιδήποτε και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ασθενείς ή να παίρνουν άδεια ή οτιδήποτε. Θέλει να δούμε τα επιμέρους προβλήματα και θεωρώ, Φερρυππίν, αναγκαίο και οι κάτοικοι που μένουν εκεί να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις ως προς τα ωράρια. Θεωρώ μεγάλη και εγώ είμαι ένας που έχω γκαράζ υπόγειο στους δρόμους. Νομίζω ότι είναι ασυδοσία κάποιος σε ώρες αιχμής να παίρνει το αυτοκίνητο του να πηγαίνει βόλτα. Και οι κάτοικοι θα πρέπει να έχουν περιορισμούς σε κάποιες ώρες αιχμής ή κάποιες γιορτές ή οτιδήποτε που σφίζει το κέντρο από κόσμο. Γιατί δεν κατάλαβα για ποιο λόγο πρέπει να πάρω το αυτοκίνητό μου, Φερρυππίν, μεταξύ 10 το πρωί και 12 για να πάω κάπου. Ή δουλεύω και φεύγω πιο νωρίς, ή το αφήνω έξω όταν ξέρω θα πάω. Ή αν είναι μια ανάγκη, θα βγω έξω να πάρω ένα ταξί ή να καλέσω ένα ασθενοφόρο. Θα βγουν επιμέρους προβλήματα και υπάρχουν και κάποια άλλα σοβαρότατα θέματα. Τα οποία είναι, δεν ξέρουμε το ΦΕΚ τι προβλέπει, ξέρουμε δηλαδή τι προβλέπει για τους πεζόδρομους. Ενδεικτικά λέω ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η φορτοεκφόρτωση γίνεται από τις 5 μέχρι τις 7 το πρωί. Εδώ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να γίνεται μέχρι τις 10, ειδικά στο κέντρο. Πολλά τα επιμέρους προβλήματα, η πρόταση να είναι δοκιμαστικό και να το ξαναδούμε σε εύλογο χρονικό διάστημα αφού θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Ωραία, ελάτε κύριε Πέπα. Ναι. Θα ληφθούν υπόψη βεβαίως και αυτά που είπε ο κύριος Τσιμπουράκης, σωστά τα είπε. Σε ένα στάδιο πάντα θα υπάρξουν κάποια προβλήματα ή κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα τις λάβουμε υπόψη μας και βεβαίως υπάρχουν ιατρία μέσα στα καταστήματα, στο ιστορικό κέντρο, υπάρχουν κάτοικοι. Να σας πω ότι μιλάμε με εκατοντάδες κατοίκους και έμπορους καθημερινά. Η διάθεση πρώτα των κατοίκων είναι να εξαφανιστούν τα αυτοκίνητα από το κέντρο και βέβαια μετά των εμπόρων που οι ίδιοι άμα δείτε από μόνοι τους αυτή τη στιγμή και λέω ένα παράδειγμα στην Πλαστήρα έχουν βάλει μόνοι τους ζαρντινιέρες για να μην αφήνουν τα αυτοκίνητα να μπαίνουν μέσα και να σταθμεύουν μπροστά στο μαγαζί τους ή οπουδήποτε από αλλού για να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Πριν το καλοκαίρι δε, εδώ περάσαμε τον κανονισμό λειτουργίας των πεζοδρόμων στο Δημοτικό Συμβούλιο που βεβαίως θα ληφθούν υπόψη ανάλογα το μήκος των δρόμων, των πεζοδρόμων και το πλάτος τους για να δοθούν σε υγειονομικού καταστήματος ενδιαφέροντος τραπεζοκαθίσματα και λαβαίνοντας βεβαίως υπόψη ότι ένας πεζόδρομος επειδή έχει τα πάρκινγκ, έχει τη φορτοεκφόρτωση, σε καμία περίπτωση τραπεζοκαθίσματα θα είναι στο κέντρο του πεζόδρομου. Θα είναι στη φάτσα του, στα μέτρα που τον αναλογεί ανάλογα τη φάτσα και βάσει του κανονισμού λειτουργίας που έχουμε περάσει πριν το καλοκαίρι. Και είμαστε βέβαια σε αναστολή όλων των πεζοδρόμων, διότι αυτό το πράγμα περιμέναμε, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των πεζοδρόμων και ένα-ένα μετά τα καταστήματα ανάλογα τη φάτσα του να παίρνει το ανάλογο μέρος που του αντιστοιχεί χωρίς να ενοχλεί την κίνηση είτε των πεζών, την ασφάλειά τους και βεβαίως των μαγαζιών τις ανατροφοδοσίσεις και τους ανεφοδιασμούς. Ο κύριος Δήμαρχος. Θέλετε να τοποθετηθείτε. Ναι, βεβαίως κύριε Ακάτη. Βεβαίως. Δεν ξέρω τις διαδικασίες. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους με καλωσόρισαν. Πολλοί περισσότεροι από εσάς με ξέρετε. Άργησαν οι καταστροφές τώρα. Κάποια άλλη στιγμή που δεν θα είναι τόσο αργά θα πω μερικά πράγματα για μένα, αλλά τώρα δράτω με τις ευκαιρίες που η συζήτηση έχει να κάνει με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Και επειδή πολύ γρήγορα κυκλοφόρησαν τα νέα και κάποιοι κάτοικοι από την περιοχή μου μου φέρανε αυτή την επιστολή, την οποία θα σας την καταθέσω, αφορούν, την απευθύνουν στον Δήμαρχο, στον κύριο Ζήκο και στον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Αντωνόπουλο, αλλά δεν έχουν πάρει καμία απάντηση. Η δεύτερη επιστολή που δώσανε είναι στις 21. Παρακαλώ πολύ, κύριε Αντωνόπουλε, σας παρακαλώ τώρα. Πάντα μέσα στην ευγένεια του κύριος Αντωνόπουλος. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Ναι, αλλά δεν, μην το χαλάτε όμως τώρα. Μα σας παρακαλώ τώρα. Είναι δυνατόν. Ελάτε, ελάτε, κυρία. Δεν ασχολούμαι καν. Απλά η επιστολή γράφει... Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Να τελειώσουμε. Με εκλαμβάνει ως αντίπαλο δέος. Από εδώ και πέρα... Θα τον ακούτε πολλές φορές, ενώ σε άλλα δημοτικά συμβούλια δεν τον ακούς καθόλου, τώρα θα τον ακούτε, θα δείτε. Σόου θα γίνει. Λοιπόν, διαλόγους. Λοιπόν, εδώ επειδή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθορίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, το ξέρετε όλοι, οι άνθρωποι αυτοί, 84 άνθρωποι, δεν είναι λίγοι, έτσι, 84 άνθρωποι ταλαιπωρούνται σε καθημερινή βάση. Εγώ, διαβάζοντας την επιστολή, κατάλαβα τι τραβάνε οι άνθρωποι και βέβαια συνδέουν το θέμα τους, εκτός των άλλων, και οικονομικά, γιατί σήμερα, για να πας σε μια απόσταση 30 μέτρων, όταν κάνεις ένα χιλιόμετρο, είναι ένα ζήτημα και οικονομικό. Κύριε Κατή, θα προτιμούσα να το καταθέσετε. Ωραία. Καταθέστε το. Ένα λεπτό. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Εγώ απλώς θέλω να καταθέσω την επιστολή, δεν ξέρω αν θέλετε να τη διαβάσω. Όχι, καταθέστε τη, γιατί το θέμα μας είναι για το κέντρο για σήμερα. Για την Αγία Φιλοθέα Μαρουσίου. Πολύ ευχαρίστω. Συγγνώμη που δεν το είπα από την αρχή. Δεν πειράζει. Αλλά επειδή είναι η περιοχή μου, απλώς θα καταθέσω την επιστολή. Θα ήθελα μία γραπτή απάντηση, αν είναι δυνατόν. Και επίσης θα ήθελα με την ευκαιρία να ξαναμπεί το ζήτημα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της περιοχής μου σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί πρέπει να σκέφτεστε πάντα ότι... Καταθέστε το, σας παρακαλώ, στο Προεδρείο αυτό τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις τώρα σύντομα όμως, έτσι. Σας παρακαλώ πολύ. Συγγνώμη, επειδή είσαστε για πρώτη φορά εδώ. Να τελειώναμε το θέμα και μετά... Λοιπόν, ένα λεπτό, ένα λεπτό! Ελάτε, κύριε Κουκούζα. Το είδα το χέρι σας, κύριε Πολυχρονιάδη. Έχει φτάσει στο ταβάνι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Από τις... Τι να κάνουμε, κύριε Γιαννακάκου, έτσι είναι η διαδικασία. Τι να κάνουμε. Γιατί, άμα θέλετε να μιλήσετε, μιλήστε. Τι να κάνουμε, σας έφερε κανένα στο λόγο. Θέλετε να μιλήσετε πρώτος. Ελάτε, ρε, παιδιά. Όχι, εντάξει. Ελάτε, παιδιά. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Κούκουζα. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, λαμβάνοντας υπόψη την κούραση. Από τις παρατηρήσεις που κάναμε, δεν πήραμε κάποιες διαβεβαιώσεις. Δηλαδή, ο κύριος Ζήκος, σε ό,τι αφορά την πρότασή μας για τη Γούναρη, είπε θα το εξετάσουμε. Δεν καταλάβαμε αν το βάζουμε μέσα στην απόφαση. Και το δεύτερο. Να μπει. Θα μπει. Ναι. Ωραία. Θα τοποθετηθώ να μπει. Τώρα έτσι λέει, θα μπει τι οδοσιακά. Θα μπει ή δεν θα μπει. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν αυτή την έννοια, κύριε. Ναι, κύριε Κούκουζα, ένα λεπτό. Κάντε την τοποθέτησή σας. Κάντε την τοποθέτησή σας και νομίζω ότι ο Δήμαρχος θα καλύψει μετά όλους τους δημοτικούς συμβούλους της διοίκησης. Προφανώς με την. Εμείς έχουμε κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Αφορούν και την πλαστήρα, που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν τα ίδια μέτρα όπως και στους άλλους πεζόδρομους μέχρι ψηλά, μέχρι την Αριστοτέλους. Επειδή εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα με το οικόπεδο πλαστήρα και σουρί, είναι γνωστή η ιστορία. Νομίζουμε ότι πρέπει να τηρηθεί το ότι είναι πεζόδρομος, όπως και επισημαίνουμε στη διοίκηση ότι είναι βάσιμες, όχι βάσιμες, έχουμε τις πληροφορίες δηλαδή και είναι γεγονός ότι δεν έχει συζητήσει η διοίκηση με τους συλλόγους του κέντρου, όχι μόνο με τους κατοίκους, τους αρεστούς ή αυτούς που έχουν μια προνομιακή μεταχείριση να συζητάνε με τη διοίκηση, αλλά και με τους συλλόγους στα συλλογικά όργανα. Νομίζουμε ότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Τσιπουράκης και θεωρώ ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση αυτό και μεγαλύτερη συζήτηση. Θα είμαστε αρνητικοί εμείς. Ωραία. Ελάτε, κύριε Δήμαρχε. Ελάτε και Πολυχρονιάδη, σύντομα. Λοιπόν, συντόμος και σοβαρός. Όχι, δεν λέω για το μνημόνιο τώρα. Θα πω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν. Αστείο ήταν. Θεωρώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι η εισήγηση που έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν και των απαντήσεων που δεν πήραμε στις ερωτήσεις που κάναμε,
έχει έναν ελληματικό χαρακτήρα όσον αφορά το ζήτημα της διαβούλευσης και της συνένεσης όσο μπορεί να γίνει, σε πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή, των επαγγελματιών κατοίκων του κέντρου, της περιοχής όλης στην οποία αναφέρεται αυτός ο κανονισμός. Δεύτερον, επισημαίνουμε και εμείς ότι ο χαρακτήρας των πεζοδρόμων, ο χαρακτήρας των πεζοδρόμων και ιδιαιτέρως του πεζόδρομου της οδού Πλαστήρας, που είναι και έξοδος σχολείου, του πρώτου δημοτικού σχολείου στο οποίο εργάζομαι, πρέπει να διαφυλαχθεί επαρκώς με κάθε τρόπο ώστε να μην αλλάξει ο χαρακτήρας του πεζοδρόμου με βάση και τις προτάσεις των κατοίκων γενικώς. Και δεύτερον, επισημαίνουμε και από τη δική μας πλευρά ότι θα έπρεπε να υπάρχει επέκταση του μέτρου της ήπιας κυκλοφορίας και στην οδό Μαραθωνοδρόμου. Μπορείτε να κάτσετε στις λιγάκι να δούμε πώς είμαστε. Έχει την έξοδο δύο δημοτικών σχολείων. Του 16ου και του 8ου. Καθίστε στη θέση. Συνεπώς, επειδή λοιπόν επίσης δεν πιστήκαμε καθόλου για το ζήτημα με κατόπιν της εισήγησης της προστασίας των πεζοδρόμων που υπάρχουν και προσπαθεί η εισήγηση αυτή υποτίθεται να τους προστατεύσει και να τους επεκτείνει, από το ζήτημα της επέκτασης των τραπεζοκαθισμάτων. Γιατί πολύ ωραίο να λέμε στη φιλοσοφία ότι οι πεζόδρομοι είναι για τους πεζούς και λοιπά και θα διευκολύνουμε τους πεζούς. Ξέρετε όμως, καταλήγει πάντοτε όπου γίνεται πεζόδρομος και μάλιστα σε εμπορικό κέντρο, τις περισσότερες φορές να καταλαμβάνεται από τραπεζοκαθίσματα, από εμπορικές επιχειρήσεις. Και επειδή πιστεύουμε και έχουμε τονίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο χαρακτήρας της βιοκλιματικής ανάπλασης του κέντρου έγινε για αυτό το λόγο, για τη μετατροπή χρήσεων του κέντρου, έτσι, από ήπιες εμπορικές χρήσεις και κατοικίας και γραφείων κλπ. Κλπ. Σε εμπορικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα υγειονομικού χαρακτήρα, για όλα αυτά που σας προείπα, εμείς θα είμαστε αρνητικοί, θεωρώντας ότι η Δημοτική Αρχή φέρνει μία εισήγηση εδώ που δεν έχει μελετηθεί και δεν θα αποδώσει αυτά που πρέπει να αποδώσει όσον αφορά και το χαρακτήρα του κέντρου και την προστασία των χρήσεων γης εκεί και των κατοίκων επιχειρηματιών της περιοχής. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος, για να κλείσουμε το θέμα, ψηφίσουμε. Κύριε Αντωνόπουλε. Ορίστε. Δεν είναι θέμα. Δε για το κέντρο. Δε, για το κέντρο, αν θέλετε. Για το κέντρο. Εάν όχι επί προσωπικού. Μα εσείς κάνατε την παρέμβαση. Όλης προσωπικού. Και πριν μιλήσει ο κύριος, να κλείσουμε το θέμα ένα λεπτό. Λοιπόν, ακούστε σε παρακαλώ. Κύριε Χριστάκη. Σε παρακαλώ, δεν υπάρχει προσωπικό θέμα τώρα. Άφησε ο κύριος Πολυχρονιάτης πια. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα λίγο. Λοιπόν, όρεξη έχετε. Λοιπόν, ακούστε. Αυτό το οποίο σήμερα έρχεται ως θέμα είναι η φιλοσοφία την οποία θέλουμε να έχουμε για τους πεζόδρομους που με μεγάλο κόπο φτιάχνονται πρωτόγνωρα στη φάση αυτή. Αυτό λοιπόν που φέρνει ως εισήγηση, και οφείλω να ευχαριστήσω την διεύθυνση του Γραφείου Υποστήριξης της συγκεκριμένης και τον κύριο Κάτσαρ και τον κύριο Ζήκο και άλλους φορείς τεχνικές υπηρεσίες, τους είπα να το συντάξουν και να το φέρουν άμεσα, είναι και για ένα και μοναδικό λόγο. Διότι αυτή τη στιγμή, κύριοι, φτιάχνουμε μια πρότυπη για μας διαδικασία κατασκευής κέντρου και πηγαίνουν έρχονται διαμπερός τα αυτοκίνητα. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η φιλοσοφία δεν είναι να είναι δρόμος, είναι να είναι ένας με ασφάλεια πεζόδρομος πεζών. Πεζών, όπως σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να μπορεί με ασφάλεια ο ανάπηρος, η μάνα με το καρότσι, το παιδί, όλοι μας να τρέχουμε από το ένα σημείο στο άλλο μέσα σε εμπορικά καταστήματα, να ψυχαγωγούμαστε, να συναντούμε τους φίλους μας και να είναι ένα πραγματικό ευρωπαϊκό κέντρο. Ευρωπαϊκό κέντρο με διαμπερή κυκλοφορία, με τα μηχανάκια delivery να περνάει και να μην ξέρει ποιον παρασύρει, με τα αυτοκίνητα να παρκάρουν ατάκτο συρριμμένα και να περνάει ο ένας να σφυρίζει και να έρχεται ο αντιστρόφος ο άλλος, δεν μιλάμε για πεζόδρομο. Οφείλω δε να μεταφέρω ότι οι ίδιοι
οι έμποροι αλλά και κάτοικοι, κάτοικοι έχουν έρθει, κάτοικοι, και με έχουν βρει και λέει ένα τόσο μεγάλο έργο είναι κρίμα να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα και δεχομένως φτύρουν ή καταστρέψουν αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν η φιλοσοφία είναι να είναι πεζόδρομοι. Κλείνουμε με αυτό. Δεύτερον, σε αυτήν τη φιλοσοφία που πρέπει να γίνει τάχιστα, διότι μέχρι να τρέξουμε εμείς, ο ένας λέει δεν το κατάλαβα, ο άλλος λέει δεν είναι ολοκληρωμένο, ο άλλος λέει λες και έχουμε να χτίσουμε ένα ουρανοξύστη, θα έχουν καταστραφεί οι κατασκευές και θα χρειάζονται άλλα χρήματα για να διατηρήσουν τις κατασκευές που φτιάχνουμε. Άρα λοιπόν κύριε Πρόεδρε, το ένα είναι η φιλοσοφία. Το δεύτερο κομμάτι, στο επίπεδο των εξαιρέσεων, το οποίο σαφέστατα υπάρχουν, διότι κάποιοι έχουν πάρκινγκ, κάποιοι έχουν κάποιο λόγο, ο ανάπηρος, να έρχεται κοντά στο αυτοκίνητο, στο χώρο που είναι το σπίτι του, ο γιατρός ενδεχομένως. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες, οι οποίες με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με κομπιουτεράκι ή με άλλες που δεν ήρθε η ώρα, κύριε Ζήκο, θα γίνει συγκεκριμένος τρόπος μελέτης για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ποιο θα είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο θα γίνει στο κέντρο, θα μπορέσουν να εξαιρεθούν. Οι οποίοι εξαιρέσεις, στις οποίες εξαιρέσεις θα τις επαναφέρουμε εδώ να τις αποφασίσουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν πολλοί που ασχημονούν. Δυστυχώς, ποιοι είναι αυτοί που ασχημονούν? Είναι αυτοί που δεν έχουν τη συνείδησή τους ως ελεκτικό μηχανισμό του τι πρέπει να κάνουμε. Ο ίδιος έχω δει, να μην πω ποιον, που παρκάρει να πούμε το αυτοκίνητό του ανάποδα κοντά στο ίδιο το μαγαζί, το οποίο υποτίθεται πρέπει να το βλέπει ο κάτοικος ή εκείνος ο πελάτης για να μπορέσει να μπει μέσα. Υπό αυτήν την έννοια, η σημερινή μας απόφαση, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, έχουν την έγκριση κανονισμών κυκλοφοριακής λειτουργίας. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Τσιπουράκης, αλλά και άλλοι, ότι το θέμα το πώς θα γίνεται η διαδικασία των καταστημάτων προμήθειας δεν μπορεί να είναι τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων. Αυτό δεν γίνεται σε καμία ευρωπαϊκή πόλη. Γίνεται 1-2 ώρες το πρωί ή μετά από το κλείσιμο 1-2 ώρες. Αυτό λοιπόν προβλέπεται και θα προβλεφθεί. Όπως σας είπαμε, η φιλοδοξία μας είναι και ήδη εξετάζουμε τον τρόπο 2 με 3 ηλεκτρικά αυτοκινητάκια να μπορούν να κινούνται κατά μήκος των πεζοδρόμων, που θα μπορούν να μεταφέρουν τη γιαγιά ή κάποιον που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το ένα άκρο στο άλλο, για να μπορέσει να είναι υποβοηθητικό αυτής της διαδικασίας. Μαζί με την εμφύτευση των κάδων και άλλα που θα παρουσιάζονται, με τη μουσική που θα έχει το κέντρο, με το πράσινο που θα έχει στις παραστάδες, με τα νερά τα οποία θα χύνονται ή τα κεραμικά τα οποία θα υπάρχουν, αυτό θα δώσει την υπεραξία της εικόνας του πολιτισμού, του νοικοκυρέματος και τελικά της περιουσιακής αύξησης των ίδιων των κατοίκων. Αυτή λοιπόν τη φιλοδοξία φέραμε σήμερα μαζί και με άλλες αποφάσεις που θα πάρουμε μέσα από την εισήγηση που έκανε ο κύριος Ζήκος και παρακαλώ στην υπερψήφισή της. Ωραία, σε ψηφοφορία το θέμα. Να ψηφίσουμε! Να ψηφίσουμε, κύριε Αντωνόπουλε. Ένα λεπτό. Παιδιά, ψηφίζουμε και μετά έχουμε τον κύριο Αγγέλου. Θέλει να κάνει μια ανακοίνωση ο άνθρωπος. Έλα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, με πλειοψηφία αρνητική ο κύριος Μπουντούρογλου, η κυρία Καρλατήρα, ο κύριος Φωτόπουλος, ο κύριος Μαγιάκης, ο κύριος Κούκουζας, η κυρία Κατή, παρούσα η κυρία Ψάλτη και όχι ο κύριος Πολυχρονιάδης. Άρα, λοιπόν, πλειοψηφία. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Ελάτε, κύριε Αγγέλου. Ναι, ναι, μπορείτε να κάνετε δήλωσή σας. Ναι, ναι. Ανοίξτε, κύριε Αγγέλιο, εντάξει.
Στη φιλοσοφία μου, σαν μηχανικό, το λακωνίζει στη φιλοσοφία. Είμαι γρήγορο, παίρνω αποφάσει πάντα. Λοιπόν, γιατί το λέω? Θέλω να σας να ευχαριστήσω τους περισσότερους ή σχεδόν όλους που με καλωσορίζουν, να ανταποδώσω τους ευγενικούς χαρακτηρισμούς και να δηλώσω το εξής, ότι την ώρα που πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές, κλήθηκα να αναπληρώσω παρατηθέντα δημοτικό σύμβουλο. Ανταποκρίνομαι στην πρόκληση, δηλώνω δε ότι ανεξαρτητοποιούμε από τον υπάρχοντα δημοτικό συνδυασμό με τον οποίο εκλέχθηκα. Η παρουσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι καθαρά, με κριτήρια καθαρά αυτοδιοικητικά και θα στηρίξω κάθε πρόταση που θα είναι συμφέρουσα για το Μαρούσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε, κύριε Αντωνόπουλε, να πείτε αυτό που θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, εγώ τι να καλωσορίσω την συνάδελφο, την κυρία Κατή, αφού είμαστε γειτονιά, πρώτον. Δεύτερον, η ίδια θα έπρεπε να σεβαστεί που για πρώτη μέρα έρχεται εδώ και απευθύνεται σε έναν δημοτικό σύμβουλο που επί 25 χρόνια εκπροσωπεί την Αγία Φιλοθέη. Επειδή λοιπόν η κοπέλα αυτή, η δεν κυρία... Δεν είπε κάτι για εσάς, κύριε Αντωνόπουλο. Δεν πειράζει, τα λέω εγώ. Μα αφού δεν είπε κάτι, τι λέτε εσείς? Τελείωσα. Συγγνώμη. Η δική μου δύναμη όντως είναι από την Αγία Φιλοθέη και θα συνιστούσα στην κυρία Κατή να κάνει κάποια βόλτα να ρωτήσει στην περιοχή πάντα αυτή. Είπε για κάποια επιστολή ότι πήρα εγώ ο δήμαρχος και ο πρόεδρος. Εγώ ούτε είδα αυτή την επιστολή ούτε πόσες υπογραφές υπάρχουν. Και τέταρτον, το σημαντικότερο πράγμα είναι να έχει κάποιο σεβασμό στον συνάνθρωπό του. Απεδείχθη για πρώτη μέρα που ήρθε η κυρία Κατή, δεν έχει σεβασμό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούστε και κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη, κύριε. Κλείστε λιγάκι το μικρόφωνο. Επί προσωπικού δεν πρέπει να παρέχει. Κλείστε λιγάκι το μικρόφωνο. Κλείστε λιγάκι. Μία κουβέντα να πω μόνο. Εγώ δεν εξέφρασα καμία άποψη. Απλά είπα ότι υπάρχει μία επιστολή, δηλαδή. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι υπάρχει μία επιστολή που απευθύνεται και σε εσάς. Δεν είναι δυνατόν οι κάτοικοι να την απευθύνουν σε εσάς και εσείς να μην είστε ενήμερος. Δηλαδή, πού είναι η έλλειψη σεβασμού? Συγγνώμη, δηλαδή, επειδή εμφανίστηκε ένα πρόβλημα στο οποίο εσείς προφανώς με το οποίο δεν ασχοληθήκατε. Κυρία Κατή. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, σας καλωσορίσαμε. Έκλεισε το θέμα. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Σας καλωσορίσαμε. Το μόνο το οποίο δεν έχει καμία αξία να το συζητήσουμε ήταν ότι δεν είχε ολοκληρωθεί το θέμα. Αυτό ήταν εκτός θέματος, δηλαδή με την έννοια του θέματος των πεζοδρόμων του κέντρου. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος άλλης συζήτησης. Εντάξει, κύριε Κατή. Λύεται η συνεδρία σας. Ευχαριστούμε πολύ.